εκτέλεση λοιπόν. Και πάλι, δεν έχει σημασία αν μια εντολή έχει εκτελεστεί σωστά ή όχι. Τρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα. Αν από τη μία δεν έχει εκτελεστεί σωστά, θα μας δώσει κάποιο μήνυμα. Ναι, αν βγάζει μήνυμα η εντολή, θα το δείξει. Εντάξει. Εκτός βέβαια αν αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αν ανακατευθύνει στο standard error εσύ στο DevNAS, ας πούμε, και τα σβήνει τελείως. Ναι. Αλλά κανονικά, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, δηλαδή. Αν παραδείγματος χάρη, και λέω παρακάτω, αν κάνω LS ένα κατάλογο που δεν υπάρχει, έτσι, αν έδινα την εντολή θα μου λέγε σφάλμα. Αν κάνω και. Αν τρέξω και αυτή πάλι μέσα σε, ένα, σε μια σύνθετη εντολή, όποιο τρόπο, πάλι το ίδιο σου μήνυμα σφάλμα θα μου δώσει. Εντάξει, τα μηνύματα εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν μηνύματα και τη μια εντολή και τη άλλη εντολή. Δηλαδή, αν και η δεύτερη εντολή ήταν λάθος, δεν μπορώ να φτιάξω ένα κατάλογο εκεί πέρα γιατί δεν έχω δικαιώματα, έτσι. Θα μου δείξει και από τη μία και από την άλλη θα μου δείξει τα προβλήματα. Τα μηνύματα σφάλματος. Εντάξει. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος να διαχωρίσουμε τώρα τις συντολές είναι το διπλό το άμπρεσαι. Το διπλό το και. Εδώ πέρα τι γίνεται. Η διαφορά που έχουμε τώρα εδώ πέρα είναι ότι η δεύτερη εντολή εκτελείται μόνο αν η πρώτη ολοκληρωθεί πτυχώς. Αν έχει υπάρξει οποιοδήποτε σφάλμα, η δεύτερη δεν εκτελείται ποτέ. Εντάξει, δηλαδή, π.χ. Αν εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα κατάλογο που δεν μπορώ να το δημιουργήσω και αφού, αν αυτό εκτελεστεί πτυχώς, θέλω να βγάλω ένα μήνυμα και να μου δείξει ότι έχει γίνει OK, ξέρω εγώ, αυτό το OK σε αυτή την περίπτωση δεν θα εμφανιστεί. Εντάξει, η echo που έχω βάλει δεν τρέχει. Εντάξει, γιατί η πρώτη δεν εκτελέστηκε σωστά. Αν βέβαια αυτό το κάνω, δημιουργήσω ένα κατάλογο τον οποίο προφανώς και μπορώ να δημιουργήσω. Είναι μια εντολή που εκτελείται σωστά, θα μου δείξει και το OK. Εντάξει, η δεύτερη εντολή λοιπόν εκτελείται μόνο όταν εκτελεστεί και η πρώτη σωστά. Και μπορούμε να βάλουμε στη σειρά τέτοιες εντολές, έτσι. Δηλαδή και παραπέρα. Μπορούμε και τρίτη εντολή και τετάρτη εντολή και πέμπτη και έκτη. Και αν κάποια στιγμή οποιαδήποτε δεν εκτελεστεί σωστά, σταματάει η αλυσίδα. Okay. Αυτό προφανώς κάνει ένα εσωτερικό έλεγχο. Αυτό τι κάνει. Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο μάθημα, σε κάποια προηγούμενη φορά, σε κάποιες ειδικές μεταβλητές που υπάρχουν. Και είχαμε πει ότι υπάρχει μια ειδική μεταβλητή, το δολάριο ρηματικό. Αυτή χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν εγώ τρέχω μια εντολή, η οποία μου βγάζει σφάλμα, είχαμε πει εκεί πέρα ότι η μεταβλητή δολάριο ρηματικό παίρνει και μας δίνει το exit code της προηγούμενης εντολής. Θυμάστε καθόλου αυτό? Μας δίνει το exit code. Δηλαδή, αν το exit code μιας εντολής είναι 0, είχαμε πει ότι έχει εκτελεστεί σωστά. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, έχει υπάρξει σφάλμα. Οπότε αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει το exit code, αν είναι 0, τρέχει την επόμενη. Και αν τις επόμενες είναι 0, τρέχει την επόμενη κτλ. Okay. Αν φτιάξω ένα κατάλογο, το οποίο μπορώ να φτιάξω, παραδείγματος χάρη, το δολάριο αριθματικό, θα είναι 0. Εντάξει, όταν το exit code λοιπόν της προηγούμενης πρώτης εντολής είναι 0, τότε συνεχίζει την επόμενη. Και μόνο τότε. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει...
Αυτό το έχουμε πει βέβαια. Είναι το pipe, έτσι. Εκτελεί μια εντολή, ταυτόχρονα εκτελεί τη δεύτερη. Οκ, ταυτόχρονα εκτελεί τη δεύτερη. Στέλνοντας όμως την έξοδο της μία στην άλλη. Και okay. πίσω. Έτσι. Αφίδρομα. Δεν είναι ότι από μπροστά. Όχι αφίδρομα. Όχι αφίδρομα. Η έξοδο της πρώτης γίνεται pipe στη δεύτερη. Δεν υπάρχει πως να γίνει δεύτερη pipe. Όχι. Όχι. Το pipe, ο χαρακτήρας αυτός, το pipe, κάτι κάθετος αυτή, στέλνει από την πρώτη στη δεύτερη. Όχι ανάποδα. Είναι ολοκληρωθεί η έξοδος. Όχι, γίνονται ταυτόχρονα, εκτελούνται ταυτόχρονα οι εντολές. Τα πρώτα byte που στέλνει η έξοδος της πρώτης εντολής. Τα παίρνει κατευθείαν. Με το που στέλνει ένα byte η πρώτη εντολή, το δέχεται το δεύτερο. Εντάξει, γίνεται ταυτόχρονα. Με το που στείλει δεύτερο, θα δεχτεί και άλλη το δεύτερο. Εντάξει, πες το. Κύριε Μαχάμα, θέλετε να εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτό που λέτε εκεί. Να μην λύσει παύλα, ε. Όχι, στέλνει την τυπική έξοδο. Την τυπική έξοδο και την τυπική έξοδο. Τι σημαίνει δηλαδή στέλνει την έξοδο στην πρώτη και αυτό. Τα έχουμε πει σε πολλά. Α, τότε αφήστε το δεύτερο. Αν έχουν όταν έχει μια εντολή, οποιαδήποτε εντολή δημιουργεί output, οποιοδήποτε output, υπάρχουν δύο, θα πω λίγο πραγματικά, υπάρχουν δύο ειδών έξοδοι, δύο ειδών μηνύματα. Το ένα είναι το τυπική έξοδος που δίνει τα μηνύματα της εντολής, τα αποτελέσματα της εντολής όπως θα τρέχεις και το τυπικό σφάλμα είναι η έξοδος με τα σφάλματα που σου βγάζει. Δηλαδή, αλλού τυπώνονται, άγγισε ένα σου βγαίνει στην οθόνη, αλλού τυπώνονται τα δεδομένα και αλλού τυπώνονται τα σφάλματα. Εξορισμού και τα δύο τυπώνονται στην οθόνη, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα και μπορείς να τα διαχωρίσεις. Μπορείς να πάρεις την έξοδο από μια εντολή και τη βάλεις σαν είσοδο σε μια άλλη. Εντάξει, δηλαδή, μπορείς να πάρεις μια echo και να την κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Το όνομά μου παραδείγματος χάρη και με τη send να αλλάξω τον ζήσε κεφαλαίο. Έτρεξα μια echo, έβγαλε το όνομά μου, αλλά άλλαξα μετά με μια άλλη εντολή το ένα το G, το έκανα κεφαλαίο. Εντάξει. Η έξοδος της echo πήγε στη set. Ωραία. Αυτό είπαμε. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει το διπλό το pipe. Είναι δύο pipes στη σειρά. Δεν είναι piping αυτό. Είναι το αντίστοιχο, το προηγούμενο, τα δύο και είναι το λογικό end στην ουσία που υπάρχει στις γλώσσες προγραμματισμού. Κάνει την πρώτη, τρέξει την πρώτη, στο προηγούμενο είχαμε πει τα δύο και, ότι τρέξει την πρώτη εντολή και αν εκτελεστεί σωστά, τρέξει τη δεύτερη. Οι δύο κάθε, τα δύο pipes σημαίνει ότι τρέξει την πρώτη εντολή και αν δεν εκτελεστεί σωστά, τρέξει τη δεύτερη. Εντάξει, η δεύτερη θα τρέξει μόνο όταν υπάρξει σφάλμα. Μόνο όταν η πρώτη εντολή μας βγάλει κάποιο σφάλμα. Εντάξει, και εδώ πέρα συγκεκριμένα είχα βρει ένα αρχιάκι από το site που έχει εδώ πέρα. Και το οποίο, αν πας να το κατεβάσεις μόνο του, δεν κατεβαίνει. Πρέπει να το κατεβάσεις μόνο στο browser βγαίνει. Αν πας να το πάρεις ξεχωριστά, σου βγάλει σφάλμα. Δηλαδή. Για να το δοκιμάσουμε εδώ πέρα. Για να δει. Τα WGET είναι μια εντολή που απλά κατεβάζει αρχεία από το ίντερνετ, έτσι. Πώς γίνεται να φαίνεται στο browser για να μην φαίνεται να μην μπορείς να την κατεβάσει. Γιατί ο browser έχει τα cookies εκεί πέρα που σου λέει ότι. Και έχει διάφορα κοψίματα για να μην μπορεί να κάνει WGET. Να κατεβάσει ο άλλος ό,τι θέλει. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το αρχείο. Ό,τι έρχεται στο browser μπορείς να το πάρεις. Αρκεί να το ψάξεις αρκετά. Ναι, αλλά το WGET στο COVID. Ας συνδεθώ λίγο στο ίντερνετ. Να σας το δείξω κι άλλες αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το τάξη, μέσα στο... αυτό το αρχιάκι που είχα να πάω.
Από εδώ πέρα, άμα πας να το κάνεις προβολή εικόνας, θα στο δείξει. Εντάξει, αν πας και πάρεις τη σελίδα αυτή εδώ πέρα, τη σελίδα, τη διεύθυνση αυτή και πας να την κατεβάσεις ξεχωριστά, κοιτάξτε τι γίνεται με την WGET. Βασικά θα βάλω το Q εκεί πέρα. Να μην βάλω το Q. Αν πάω να την κατεβάσω ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται. Εντάξει, τι γίνεται τώρα. Αν βάλω και μια παράμετρο Q που την έβαλα πριν, το οποίο σημαίνει ότι μην μου δίνεις κανένα σφάλμα. Οκ. Και θέλω να τρέξω αυτή την εντολή και να πω ότι αν δεν εκτελεστεί σωστά, τότε δείξε μου ένα σφάλμα δικό σου. Δηλαδή, αν δεν εκτελεστεί σωστά, τότε δείξε μου. Ελά. Το κάψουμε από πάνω σου εκεί πέρα που είναι. Δείξε μου εσύ ένα σφάλμα που λέει error. Εντάξει. Error, my error. Πάνε την κατεβάση. Και αφού δεν εκτελέστηκε σωστά και υπήρξε πρόβλημα, εκτελείται η επόμενη εντολή που λέει error. Εντάξει. Αν είχε εκτελεστεί σωστά, η echo δεν θα είχε βγει ποτέ. Δεν θα είχε εκτελεστεί ποτέ. Εντάξει. Άρα αυτό στην ουσία δεν έχει καθόλου σχέση με το pipe, έχει σχέση με το προηγούμενο. Δεν έχει pipe. Ναι, είναι το ανάποδο του και. Είναι το λογικό όρο. Εδώ πέρα. Τρέξε την πρώτη και αν δεν δουλέψει σωστά, τρέξε τη δεύτερη. Πρώτη ή τη δεύτερη. Ναι. Ή τη δεύτερη. Τρέξε την πρώτη ή τη δεύτερη. Μπράβο. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Την πρώτη και ναι, ή τη δεύτερη. Αν τρέξει πρώτη σωστά, δεν χρειάζεται να πάει στη δεύτερη. Αυτό είναι. Οκ. Ναι, έχει να κάνει περισσότερο, είναι το ανάποδο του και, το διπλό και. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το pipe το ίδιο. Λοιπόν, αυτά εδώ. Και μπορούν φυσικά, και μπορούν να συνδυαστούν. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε στην ίδια εντολή, να τρέξουμε, να έχουμε, να συνδυάσουμε και την και το end, το διπλό και, μπορούμε να συνδυάσουμε και το διπλό pipe και το or, δηλαδή μια εντολή σαν αυτή. Τι λέει, ότι προσπάθησε να κατεβάσει αυτό το αρχείο. Αν κατεβεί σωστά, δείξε μου success. Και αν δεν κατεβεί σωστά, δείξε μου error. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς και με τα υπόλοιπα μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς. Όχι, θέλετε, άμα τα δοκιμάσετε, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Κάτσε όμως, η δεύτερη. Η δεύτερη αναφέρεται στην πρώτη. Η Echo Error λες εσύ τώρα. Η Echo Error που αναφέρεται. Αναφέρεται στην WGET. Θα δοκιμάσουμε. Μήπως αναφέρεται στο αποτέλεσμα του συνδυασμού των προηγούμενων δύο. Θα δοκιμάσουμε. Βλέπεις. Ναι, είναι στο αποτέλεσμα του συνδυασμού, το οποίο έτσι κι αλλιώς ο συνδυασμός των προηγούμενων είναι σφάλμα. Ναι. Γιατί η πρώτη έχει βγάλει σφάλμα, δηλαδή εδώ πέρα τι γίνεται, έχεις μια WGET. Άρα η δεύτερη δεν εκτελείται καθόλου. Εγώ, η WGET σου βγάζει σφάλμα, σφάλμα και σωστό, δεν σου βγάλει σφάλμα. Οπότε εκτελείται η... Οπότε, κάτσε, η Echo Success δεν εκτελείται καθόλου. Ποια? Η Echo Success δεν εκτελείται καθόλου. Ναι, γιατί για να εκτελεστεί... Δεν εκτελείται, όχι. Δεν εκτελείται. Αφού η προηγούμενη δεν έχει τρέξει. Αφού η προηγούμενη δεν έχει τρέξει σωστά. Άρα βλέπει μόνο σφάλμα. Εντάξει. Ουσιαστικά πάμε κατευθείαν στο τελευταίο. Αλλά και λογικά να το πάρει ότι είναι λογικό να τρέξει η πρώτη και η δεύτερη. Σφάλμα είναι σωστό ή μα κάνει σφάλμα. Αν έχουμε πολλαπλά τέτοια πάντα, θα πηγαίνουμε από αριστερά προ τα δεξιά. Ναι. Ανά 2-2 βγάζουμε αποτέλεσμα, μετά στο επόμενο βγάζουμε. Έτσι. Από αριστερά προ τα δεξιά πάντα. Το όπω δίνει συντολέ. Δηλαδή εδώ πέρα. Η και και η end και η or, η και και η e, τρέχουν με τη σειρά που τις δίνεις. Η μόνη περίπτωση που τρέχουν ταυτόχρονα είναι το ένα το και, το μόνο το και, που τρέχει τη μία εντολή, τη βάζει στο background και τρέχει και την άλλη ταυτόχρονα. Το διπλό το και, το διπλό το pipe και το ερωτηματικό τρέχει πρώτα από αριστερά προς τα δεξιά με τη σειρά της εντολής. Εντάξει, με άλλα λόγια, αν χωρέσουμε δύο εντολές με... Συνοπτικά, άμα χωρίσουμε δύο εντολές με ερωτηματικό ελληνικό, του λέμε τρέξτε την πρώτη και μετά, ό,τι και να γίνει, τρέξτε τη δεύτερη. Αν τις χωρίσουμε με και, λέμε τρέξτε την πρώτη και αν εκτελέσετε σωστά, τρέξτε τη δεύτερη. Με διπλό pipe, τρέξτε την πρώτη και αν δεν εκτελέσετε σωστά, τρέξτε τη δεύτερη.
Εντάξει. Και όλα αυτά μπορούμε να τα χειριστούμε ακόμα περισσότερο όταν αρχίσουμε και κάνουμε σκεπτάκια. Είναι ακόμα. Δεν τα έχω βάλει ακόμα πέρα, γιατί έχουμε πράγματα. Λοιπόν... Αυτά με το διαχωρισμό εντολών. Και υπάρχει βέβαια και η ανάποδη κάθετος, η οποία δεν διαχωρίζει εντολές. Δεν είναι αυτή η δουλειά, αλλά διαχωρίζει μια εντολή σε κομμάτια. Α, ξέχασα να βάλω κάτι παρακάτω. Τέλος πάντων. Έλεγα μου τρελαθά γι' αυτό. Αν θέλω να γράψω μια εντολή η οποία είναι πολύ μακριά, πολύ μεγάλη, και θέλω να τη διαχωρίσω σε πολλαπλές γραμμές, μπορώ να τη διαχωρίσω με τις καθέτους. Εντάξει, δηλαδή, εδώ που είχα την WGET αυτή, επειδή πιάνει πολύ όλο μαζί, WGET, Pavla, Q και το όνομα, η διεύθυνση, πιάνει παραπάνω μια γραμμή, αν θέλω να τα βλέπω λίγο πιο καθαρά το τι συμβαίνει, ας πάω να το πάω πιο λεπτό. Μέσα στις κρυπτάκια φαντάζομαι. WGET, Pavla, Q, προσέξτε. Όχι, και μέσα στις κρυπτάκια, αλλά και στη γραμμή του λέω κατευθείαν. Δηλαδή, αν δώσω αυτό εδώ πέρα, πατήσω Enter, δεν εκτελείται η εντολή ακόμα. Μου βγάζει ένα μεγαλύτερο κυπάρα και περιμένει να συνεχίσω την εντολή. Τι άλλο θες να βάλεις εδώ πέρα? Θέλω να βάλω τη διεύθυνση. Και τι άλλο θέλω να κάνω? Θέλω να του πω ότι αν δεν τρέξει, τόσο μου error. Αυτά είναι σαν να τα έχω βάλει σε μια γραμμή. Εντάξει, αν θέλω να φαίνονται λίγο πιο καθαρά και να μην μπερδεύονται από εδώ, από εκεί, να που κατεβαίνει, που τελειώνει μια γραμμή, όχι μόνο στο script, αλλά και μέσα στην ίδια τη γραμμή των εντολών, τρέχει το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Είναι και εγώ στο τέλος. Όχι, δεν υπάρχει κενό στο τέλος. Τελειώνω τη γραμμή με την κάθετο. Και να αφήσω κενό δεν υπάρχει θέμα. Το ίδιο πράγμα θα είναι. Εντάξει, δηλαδή μπορώ να δώσω LS κενό και μετά να δώσω παύλα L. Παύλα L, συγγνώμη. Α, όχι, δεν είναι. Είδατε, δεν το έχω κάνει μια φορά. Λες, δεν το θέλει. Όχι, δεν θέλει κενό μετά την κάθετο. Δεν το έχω δοκιμάσει μια φορά αυτό. Δεν θέλει κενό. Πρέπει να τελειώνει η γραμμή με την κάθετο. Οπωσδήποτε. Ναι. Αλλιώς το θεωρείς ένα αρχείο. Αλλιώς, ακριβώς. Θεωρεί το κενό ότι κάτι είναι. Οκ, okay, πρέπει η γραμμή οπωσδήποτε να τελειώνει την κάθετο. Okay. Λοιπόν, αυτά με το διαχωρισμό του λένε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σφάλμα. Αυτή την τελευταία κάθετος δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ή αν υπήρχε, θα έπρεπε να υπάρχει και συνέχεια της εντολής από κάτω. Βέβαια, αν υπάρξει συνέχεια της εντολής, μπορεί να υπάρξει συνέχεια της εντολής. Παραδείγμα του χάρη, αυτή την έχω κάνει, find, παύλα, πάει, θα δούμε τι είναι αυτό. Και μετά γράψω παύλα name, αστερά, θα βάλω την κάθετο, αυτό που θα κάνει θα μου βγάλει καινούργια γραμμή. Αν εγώ στην καινούργια γραμμή απλά πατήσω Enter, εντάξει, οκ. Εκτελείται. Τώρα δεν βρήκε τίποτα σχέση με αυτό. Οπότε δεν είναι λάθος, απλά έχει μια γραμμή καινή. Το οποίο σημαίνει απλά σαν να βάλει ένα κενό στο τέλο τη εντολή σου. Δεν έχει καμία διαφορά. Οκ. Λοιπόν. Ωραία. Εντοπισμός αρχείων. Επόμενο θεματάκι. Εντοπισμός αρχείων. Πώς εντοπίζουμε αρχεία στο σύστημά μας. Περισσότερο μπορεί να χρησιμοποιείτε κάποιο γραφικό εργαλείο που βρίσκει, ξέρω εγώ, μέσα από το file manager κτλ. Πώς στηρίζονται όλα αυτά βασικά. Δύο μας συστολές είναι locate και find. Η locate, τι κάνει, πώς μπορεί να το δέρει. Η locate ψάχνει για αρχεία μέσα σε μια βάση δεδομένων που υπάρχει ήδη στο σύστημα. Δηλαδή το σύστημα από μόνο του χτίζει μια βάση δεδομένων που περιέχει μια λίστα με όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο σύστημα. Οπότε, αν εμείς ψάξουμε να βρούμε ένα αρχείο με κάποιο όνομα, θα ψάξει ολόκληρο το σύστημα μέσα σε αυτή τη βάση των δεδομένων, μέσα σε αυτό το αρχείο, αν θέλει, για να βρει κάποια αρχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να ψάξω να βρω όλα τα αρχεία, να η πρώτη εντολή, locate bin zip που λέει, όλα τα αρχεία που είναι μέσα σε ένα φάκελο που τελειώνει σε bin, και όλα τα αρχεία που ταυτόχρονα ξεκινούν από zip, εντάξει, ψάχνοντας τη βάση δεδομένων, ο λόγος αυτό, ακριβώς, locate bin, κάθετο zip. Και θα ψάξει όλο το σύστημα, τώρα δεν ξέρω κανένα που δουλέψει εδώ πέρα, εντάξει.
Αλλά προσέξτε τι μου λέει. Μου βγάζει πραγματικά όλα τα αρχεία που είναι σε ένα κατάλογο που τελειώνει σε bin και αρχίζουν από zip. Εντάξει, όλα αυτά τα zip, info zip, torrent κτλ. Είναι αρχεία που, αρχίζουν από zip. Εντάξει, και είναι μέσα σε ένα φάκελο που σε ένα κατάλογο που τελειώνει σε bin. Όχι, okay, κοιτάξτε τι μου βγάζει πάνω ένα μήνυμα όμως. Warning, το βλέπετε. Ότι η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η locate είναι παλιά και μπορεί τα αποτελέσματα που βγάζει να μην είναι και τόσο ενημερωμένα. Δηλαδή, μπορεί τα αρχεία αυτά να μην υπάρχουν πια, γιατί μπορεί να τα σπίσει στο ενδιάμεσο, ή μπορεί κάποια αρχεία που θα έπρεπε να μου τα βγάλει να μου τα βγάζει γιατί δεν έχουν μπει στη βάση δεδομένα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά αυτή την εντολή δεν χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Έχει, το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη, γιατί δεν χρειάζεται να ψάξεις όλα τα αρχεία σε όλο το δίσκο. Απλά χρησιμοποιεί τη βάση που έχει χτίσει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να χτίσεις κάθε τόσο και να ενημερώνεις τη βάση σου αυτή. Η δεύτερη που έχω φτιάξει είναι λίγο πιο γενική. Άμα θες να κάνεις πιο σύνθετες αναζητήσεις, η Locate Bin με την grep τι κάνει, ότι. Πες το. Πώς ενημερώνουμε τη βάση. Ναι, στο πω παρακάτω. Η δεύτερη τι κάνει, δεν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα η πρώτη. Η πρώτη ψάχνει να βρει συγκεκριμένα bin κάθετος zip. Η δεύτερη ψάχνει όλα τα bin και μέσα σε όλα αυτά ψάχνει να βρει αν κάτι αναφέρεται στο zip. Δηλαδή δεν είναι αναγκαίο να ξεκινάει από zip το αρχείο, μπορεί να και τελειώνει σε zip, να είναι στη μέση του ονόματος. Εντάξει, δηλαδή βγάζω τη locate. Αυτό θα μου αν τρέξω τη locate έτσι με το bin, θα μου βγάλει ένα τεράστιο κατεβατό με ό,τι υπάρχει σε bin μέσα στο σύστημά μου. Εντάξει, τα πάντα. Αν τρέξω, θα μου βγάλει ένα τελείωτο κατεβατό. Εντάξει, τα πάντα. Πόσες γραμμές μου βγάλε, για να τις μετρήσω. 3.525 γραμμές μου βγάλε. Εντάξει, αν μέσα σε αυτές τώρα θέλω να βρω οτιδήποτε υπάρχει με τη λέξη zip. Προφανώς είναι περισσότερα τα προηγούμενα. Εντάξει, ταυτόχρονα είναι η λέξη pin και η λέξη zip μέσα. Δεν είναι ακριβώς το. Διάφορα όσο μπορείτε να βγάλετε εδώ πέρα, διάφορα switches και να δώσετε διάφορες ακόμα επιλογές στη locate. Οκ, δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω αυτά. Στη 10.04 έχουμε τη locate εδώ πέρα. Σκέτο locate δεν υπάρχει, εκεί είναι το θέμα. Το γράφει M-locate. Είναι η M-locate. Εντάξει, σκέτο locate. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η locate. Να, ας τρέψω και τη δεύτερη που είναι λίγο εκεί πέρα. Τι κάνει αυτή. Αυτό εδώ πέρα με τις δολάριο παρένθεση, θυμάστε τι κάνει. Θυμάστε τι κάνει εδώ. Θα μου πει. Τρέχει πρώτα την εντολή που είναι μέσα στις τις παρενθέσεις και ό,τι μου βγάλει εντολή το δίνει σαν να το είχα γράψει εγώ στην γραμμή εντολών για την άλλη. Δηλαδή αυτό εδώ είναι σαν να έχω τρέξει τη switch locate να μου πει ποιο αρχείο τρέχεις όταν τρέχω τη locate. Μου λέει τρέχω τη USR bin locate και άμα κάνω file το USR bin locate μου λέει ότι είναι συμβολικός δεσμός στην S-Locate. Εντάξει, πριν το έκανα σε μια κίνηση. Αυτό εδώ, αν θυμάστε, είναι ακριβώς συνώνυμο με τα backtick. Τα backtick τα back την ίδια δουλειά κάνουν. Εντάξει, τα θυμάστε τα χωριστά. Εκτελούν την εντολή που υπάρχει μέσα και ό,τι βγάλουν το δίνουν στην άλλη την εντολή. Πού να παίξω. Σαν να το είχαμε γράψει εμείς ήδη. Οκ. Okay. Τα έχουμε αναφέρει αυτά σε προτούμενα. Για ανακατεύθυνση εσόδου έχετε πει προηγούμενα. Ναι, ναι. Εδώ με το πάει κάπου περίμενα να το... Τα είχαμε πει προηγούμενα, ναι, γι' αυτό δεν επέμενα. Τα είχαμε πει και τι ώρα βασικά νομίζω είχαμε σπαταλήσει πάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως μπορείτε να βρείτε, τη ίδια δουλειά κάνουν, δεν έχει τίποτα. Κάποιοι χρήσιμοι διακόπτες, ok, τουλάχιστον στην S-Locate, δεν είμαι πολύ σίγουρος στην M-Locate, αλλά παρόμοιο όπως είναι. Το Pavla I κάνει case insensitive, δηλαδή δεν διαχωρίζει κεφαλαία και πεζά. Κανονικά, δηλαδή, όταν το έκανα locate bin κάθε το zip, έψαχνε μόνο με μικρά γράμματα το bin κάθε το zip. Αν υπήρχε κάποιο zip με κεφαλαία, δεν θα μου το δείξει. Αν το βάλω locate Pavla I, θα μου το δείξει. Εντάξει, η Pavla Q είναι ότι δεν μου δείχνει, άμα υπάρχουν σφάλματα, δεν μου τα δείχνει, θα μου δείξει μόνο το output.
συντολής και η παύλανή και ένας αριθμός μετά θα μου δείξει μόνο τα πρώτα τόσα. Δηλαδή τι είχα κάνει εγώ πριν, είχα κάνει locate, pin, zip. Και μου δείξε τα μερικαλιά αποτελέσματα. Αν του πω παύλανή 2, σαν του λέω δείξει μόνο τα δύο πρώτα. Εντάξει. Φυσικά πάλι αυτό μπορείτε να το παίξετε με συνδυασμό, δηλαδή αν θυμάστε είχαμε πει ότι την ίδια δουλειά θα μπορούσαμε να κάνουμε και με τη head. Δείξε με τις δύο πρώτες ή δείξε με τους δύο τελευταίες με την tail. Η ίδια δουλειά. Ας βάλω λίγο ακόμα. Ας βάλω και το cube εκεί πέρα να μην βγάλεις το σφάλμα. Δείξαμε τις δύο τελευταίες του λεπτά. Σε εμάς πότε βγάζει ότι η βάση δεδομένων δεν είναι... Τι σημαίνει αυτό βγάζει. Δεν είναι ενημερωμένη. Όχι, δεν βγάζει. Δεν υπάρχει καν. Δεν μου βγάζει τίποτα. Άρα είναι ενημερωμένη. Τι συμβαίνει με αυτή τη βάση. Εμένα δεν είναι ενημερωμένη, το ξέρω γιατί το έχω απενεργοποιήσει. Δεν το βάζω να ενημερώνεται γιατί δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Εντάξει, τώρα για να σου δείξω μόνο το χρησιμοποιήσει. Σπάει να το χρησιμοποιεί. Τι σημαίνει, πώς ενημερώνεται αυτή η βάση. Υπάρχει μια εντολή η οποία λέγεται update DB. Την οποία την τρέχετε όμως μόνο ως root ή με το sudo. Αν την τρέξει απλά ο χρήστης, δεν κάνει τίποτα γιατί χρησιμοποιεί αρχεία συστήματος και γράφει σε αρχεία συστήματος. Συνήθως αυτή η εντολή τρέχει αυτόματα κάθε τόσο σε ένα σύστημα. Εντάξει, δηλαδή μπορεί το σύστημά σας να τρέχει μια φορά τη μέρα. Να έχει ένα cron job, δεν έχουμε μιλήσει για αυτά, αλλά τα cron jobs τι είναι. Είναι εργασίες που τις έχουμε βάλει να επαναλαμβάνονται κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή μπορώ με τα cron jobs να πω ότι ξέρεις τι, κάθε μέρα στις 12 ώρες το μεσημέρι θα τρέχει αυτή την εντολή. Οκ, ασχοληθούμε στο μελλοντικό μάθημα. Οπότε με κάποιο τέτοιο τρόπο τρέχει η update DB κάθε τόσο σε ένα σύστημα. Οπότε ενημερώνεται. Πες το. Βάζουμε μαζί με το log, μαζί με την λογέτη. Όχι, σκέτη, τρέχει σκέτη την update DB. Τρέχει σκέτη, αλλά πρέπει να το κάνεις ως root. Δηλαδή, τώρα τρέξω update DB. Θα πάει 40 χρόνια τώρα. Οκ. Τρέχει τώρα. Όταν τελειώσει θα έχει ενημερωθεί. Το κόψω όμως. Γιατί δεν θέλω να κάνει 40. Οκ. Συνήθως τα συστήματα τρέχει σε ημερήσια βάση, οπότε τα αποτελέσματα που σας βγάζει είναι το πολύ μια μέρα παλιά. Οκ. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Πλεονεκτήματα. Μας τα βγάζει γρήγορα ό,τι είναι να μας βγάλει. Γιατί τα έχει, τα διαβάζει έτοιμα από ένα αρχείο που τα έχει όλα έτοιμα. Δηλαδή, κρατάει ένα αρχείο με όλα τα αρχεία που υπάρχει στον υπολογιστή. Μια βάση δεδομένων με όλα τα αρχεία που υπάρχει στον υπολογιστή. Και αντί να ψάχνει όλο το σύστημα αρχείων εκείνη την ώρα για να τα βρει, πάει μόνο στη λίστα με τα αρχεία που έχει και ψάχνει εκεί μέσα. Οπότε είναι γρήγορα. Εντάξει. Μειονεκτήματα ότι μπορεί να μείνουν ενημερωμένα. Αν ενημερώνεται μια φορά την ημέρα, το πολύ να είναι μια μέρα παλιά τα αποτελέσματά σας. Εντάξει. Και επίσης δεν έχουμε και πολύ ιδιαίτερο έλεγχο στο τι ψάχνουμε ακριβώς. Δηλαδή μόνο το όνομα βάζουμε και κανένα δύο επιλογές ακόμα έχουμε για το τι ακριβώς ψάχνουμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ψάξουμε, οτιδήποτε. Και η άλλη εντολή για την οποία θα μιλήσουμε θα δούμε ότι έχει πολλές μα πάρα πολλές επιλογές για το τι είδους αρχεία ψάχνουμε, η file. Λοιπόν, πάμε και στη find. Τι κάνει find, εντοπίζει αρχεία σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που τον τρέχουμε, ψάχνει όλο το σύστημα αρχείων, σκανάρει όλο το δίσκο, αρχείο προς αρχείο, μέχρι να βρει, για να βρει αρχεία που ταιριάζουν με αυτό που ψάχνουμε. Εντάξει, η find.κάθετος που βάζουμε εδώ πέρα τι κάνει, επειδή δεν του δίνω τίποτα άλλο, ουσιαστικά του λέω, βρες μου όλα τα αρχεία που βρίσκονται τον τρέχον κατάλογο και από κάτω. Όλα. Δηλαδή, αν πάω είμαι εγώ τώρα στο TMP, αν το κάνω find.κάθετο, θα μου βρει όλα τα αρχεία που είναι μέσα στο TMP. Αυτά είναι. Σε όλους τους καταλόγους, υποκαταλόγους και δεν συμμαζεύεται. Αλλά μόνο
συγκεκριμένο πάνω. Στο συγκεκριμένο, τη μία κάκτος του είπα. Στο τρέχον και από κάτω. Εντάξει, αν του κάνω find κάθετος, θα ψάξει σε όλο μα όλο το σύστημα και θα μου κάνει μια λίστα με όλα τα αρχεία που υπάρχουν παντού στον υπολογιστή μου. Ό,τι μπορεί να διαβάσει τέλος πάντων. Τώρα επειδή δεν είμαι root, είμαι απλός χρήστης, σε όποιο κατάλογο μπορεί να μπει και να δει τι αρχεία έχει, θα το κάνει. Το οποίο σημαίνει μια ατελείωτη λίστα. Εντάξει, άπειρα αρχεία. Το κόβω. Οκ. Ε. Κοντρώσει. Με τον τρώσει, θα μαθαίνει μια τροπή. Εντάξει, δηλαδή, ένας τρόπος πάλι για να τρέξει ένα παράδειγμα εδώ πέρα του λέω, find home drawers και ψάξει find home drawers. Τι πάει να πει αυτό, το find home drawers, βρες μου όλα τα αρχεία που είναι μέσα στο home drawers. Εντάξει, find home drawers. Και μου βγάζει όλα τα αρχεία που είναι στον αρχικό μου κατάλογο, τα οποία είναι ένας χαμός πάλι. Οκ, εκεί μέσα όμως όλο αυτό το output, όλο αυτό το output μπορούμε να το κάνουμε pipe σε μια άλλη εντολή. Δηλαδή βρες όλα τα αρχεία, ψάξε βρες όλα τα αρχεία και από αυτά κράτα όσο έχουν το συγκεκριμένο. Δηλαδή το εδώ πέρα center. Αυτό το center, ένα κομματάκι. Grab center. Αν βρω ποια αρχεία λοιπόν, πάρω καθόλου αρχεία που να λένε center. Να, πάει. Κάνω center στο όνομά τους. Τα βρήκα. Τώρα, ναι μεν η find ψάχνει σε πραγματικό χρόνο στο σκληρό δίσκο, δηλαδή ψάχνει όλο το σύστημα αρχείων, αλλά αν την τρέξετε παραπάνω από μία φορές, επιταχύνεται. Την πρώτη φορά μόνο θα πάρει πολύ χρόνο για να σας δείξει τα αποτελέσματα και θα τα δείξει όλα. Τη δεύτερη φορά που την τρέξετε, έχει κρατήσει ήδη ότι, ξέρεις τι, υπάρχουν όλα αυτά τα αρχεία. Όχι, δεν έχει κρατήσει εντολή, δεν το λέω ακριβώς καλά. Δεν έχει κρατήσει εντολή τη λίστα με τα αρχεία. Έχει κρατήσει ουσιαστικά ο πυρήνας του Linux το output στη μνήμη. Σε μια ενδιάμεση μνήμη. Ναι. Εντάξει, το κάνει το σύστημα, όχι η εντολή. Ότι αν τρέχεις, και αυτό σημαίνει γενικότερα, αν τρέχεις οποιαδήποτε εντολή επαναλαμβανόμενες φορές, δεν φορτώνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά η εντολή. Δεν ψάχνει να βρει πού είναι αυτή η εντολή, να την τρέξει, να δει τι ζητάει, να το βγάλει. Αν την τρέξει πολλές φορές την ίδια, έχει ήδη έτοιμα το πού θα πάρει ποια πληροφορία και δείχνει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό εξαρτάται από το ιστορικό που θα θέσουμε εμείς να κρατάει ή όχι. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Αν τρέξει την ίδια εντολή δεύτερη φορά, θα τα βρει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή την πρώτη φορά που θα κάνω εγώ find σε όλο στο home George, θα μου πάρει πολύ ώρα. Αν το ξανακάνω, θα μου πάρει πολύ λιγότερη. Επειδή μόλις το έκανα. Αυτό μόλις το έκανα εγώ, πρώτη φορά πήρε περίπου ένα λεπτό και δεύτερη 2-3 δευτερόλεπτα. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε αυτό τώρα που σου λέω δεν το κάνει find, το κάνει το λειτουργικό. Ο πυρήνας το κάνει. Εντάξει, ναι, μεν λοιπόν παίρνει περισσότερη ώρα, αλλά όχι και τόσο πολύ τελικά αν ψάχνεις για αρχεία γενικότερα. Οκ. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, ένας τρόπος για να ψάξουμε για ένα συγκεκριμένο όνομα αρχείου είναι αυτό, να συνδυάσουμε τη find με την grep. Οκ. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να το δουλέψουμε και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πλεονεκτήματα, έχει πάρα πολλές επιλογές αναζητήσεις, θα τις δούμε σε λίγο. Μπορούμε να ψάξουμε τα αρχεία μας να είναι οτιδήποτε τύπου και είδους και αλλαγές που έχουν γίνει και ό,τι θέλετε. Τα αποτελέσματα είναι πάντα ενημερωμένα, δηλαδή είναι αποτελέσματα που θα σας βγάλουν τα αρχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο που τρέχετε την εντολή, ό,τι αρχεία υπάρχουν που να αντιστοιχούν σε αυτό που θέλετε να ψάξετε, θα σας το δείξει. Δεν είναι όπως η Locate που μπορεί να είναι τα αρχεία να μην είναι ενημερωμένα. Μηνεκτήματα είναι σχετικά αργή, ότι ειδικά την πρώτη φορά, να ορίσετε, πήρε ένα λεπτό για να τρέξει. Τα ίδια αποτελέσματα η Locate θα παίζει σε μισό δευτερόλεπτο. Αν την ξανατρέξει όμως, να πήρε 2 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω με τη find. Αντί να τη συνδυάσουμε τη find με μια grep, μπορούμε να την πούμε από πριν, από μόνη της. Ξέρεις τι, ψάξε να βρεις μόνο τα αρχεία που έχουν αυτό το όνομα. Εντάξει, δηλαδή, αν πάω εγώ στο home, find.κάθετος, name, και θέλω να βρω όλα τα αρχεία PDF. Καλά θέλει να βάζει διπλά εισαγωγικά,
Γιατί αλλιώς ενδεχομένως να έχετε πρόβλημα. Το ξέρετε, με την name. Αυτή η συνήθεια, άμα δεν τα βάλετε εισαγωγικά, μπορεί να δουλέψει, μπορεί και να μην δουλέψει όμως. Γιατί αν υπάρχουν κάπου κενά σε ονόματα αρχείων, μπάτσετε. Εντάξει, καλά θέλει να βάλει εισαγωγικά. Οπότε εκεί πέρα θα μου βρει όλα τα αρχεία PDF που υπάρχουν στο σύστημά μου. Μέσα στο φόβο. Εντάξει, έδωσα τι έδωσα. Το όνομα να είναι asteraki.pdf. Αν του δώσετε συγκεκριμένο όνομα, δηλαδή αν του δώσω εγώ κάτι, θα μου ψάξει για να βρει αρχείο με αυτό το όνομα. Όχι να υπάρχει αυτό το string μέσα στο όνομα, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εντάξει. Τι είχα κάνει πριν. Τι είχα κάνει πριν. Σέντρα, δεν είχα κάνει. Αυτό θα μου βρει αρχεία με το όνομα σέντρα. Υπάρχει μόνο ένα αρχείο που έχει όνομα σέντρα. Αλλά πριν, χωρίς εισαγωγικά το ίδιο πράγμα θα είναι. Ναι, εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αυτό που είχα κάνει προηγουμένως με την GREP δεν είναι ισοδύναμο. Εντάξει. Το ένα που λέει name σέντρα που δίνει μόνο τα αρχεία με αυτό το όνομα. Το άλλο εδώ πέρα μου λέει ψάξε όλα τα αρχεία και βρες μου αυτά που έχουν σέντρα κάπου μέσα στο όνομα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι. Το ένα δίνει μόνο ένα αρχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άλλο δίνει 4-5. Γιατί κάπου αλλού υπάρχει σέντρα ζύπ. Παραδείγματο χάρη. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οκ. Okay. Με το name δίνουμε ακριβώς το όνομα. Ή βάζουμε αστεράκια κτλ. Κτλ. Και ρωματικά και όλους τους κανόνες που είχαμε πει για τα ονομασίες των αρχείων και τα wildcards κτλ. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να δώσουμε αν θέλουμε ένα συγκεκριμένο όνομα ή ομάδα αρχείων, αστεράκι MP3 ή Γιώργος Αστεράκι ή ό,τι θέλετε. Εντάξει. Και να ψάξουμε αυτόν τον τρόπο για αρχεία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ναι, υπάρχει η INN που είναι παρόμοια, αλλά ψάχνει για Keynes Insensitive, δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει κεφαλαία μικρά. Οκ, okay, η name είναι συγκεκριμένα, δηλαδή όταν του δώσω asteraki.mp3 θα βρει μόνο όλα τα αρχεία που είναι .mp3 με μικρά το mp3. Αν υπάρχει κάποιο αρχείο κεφαλαίο mp3 δεν θα μου το βγάλει, η INN θα μου το βγάλει. Εντάξει, συνήθως το πρώτο το λες είναι case sensitive, με το I συνήθως γίνεται case sensitive, η ίδια δουλειά είναι ακριβώς. Λοιπόν, type. Άλλο ορισμό αυτό. Type. Τι τύπου αρχείου ψάχνω. Ψάχνω μόνο καταλόγους. Ψάχνω κανονικά αρχεία. Τι ψάχνω. Εντάξει, δηλαδή, εγώ μπορώ να πω τώρα εδώ πέρα ότι ξέρεις τι, θέλω να μου δείξεις όλους τους καταλόγους που είναι μέσα στο home μου. Type directory. Και θα μου δείξει μόνο καταλόγους που είναι μέσα στο. Αυτά είναι κατάλογοι. Δεν είναι αρχεία, είναι κατάλογοι. Είναι σίγουρο. Αυτό το Type D είναι κατάλογοι. Για να δω. Δηλαδή το Center Applet που λέει εκεί πέρα. Όλο το Center ασχολούμαστε. Που δεν μου αρέσει κιόλα. Το Center Applet είναι κατάλογος. Που βγάζει το τέλος στο τέλος. Directory. Όλα αυτά είναι κατάλογοι. Δεν είναι αρχεία. Αυτό το Type D. Εντάξει. Τι άλλο μπορώ να του δώσω. Βρες μου λοιπόν Type D μόνο καταλόγους, παύλα Type F βρες μου μόνο κανονικά αρχεία και τίποτα άλλο. Μη μου δίνεις καταλόγους λοιπόν. Type L Symlinks, συμβολικούς δεσμούς. Δείξε μου μόνο συμβολικούς δεσμούς. Για να δούμε. Find your subbing, παύλα Type L. Δείξε μου μόνο συμβολικούς δεσμούς που υπάρχουν μέσα στο your subbing. Οι οποίοι θα είναι αρκετοί. Όλα αυτά είναι συμβολικοί δεσμοί. Χρησιμοποιείς τελεία κάθετος εκεί στο παρόν. Ναι, το τελεία κάθετος σημαίνει στον παρόν κατάλογο και κάτω. Προαιρετικό δεν είναι το πάθημα του βάμπου, γιατί έτσι... Ναι, ναι, είναι προαιρετικό, απλά από συνήθεια το βάζουμε. Συνήθως κάπου ψάχνουμε, οπότε... Ναι, και το... Αν δεν βάλεις καθόλου που θες να ψάξεις, θα ψάξεις τον παρόν κατάλογο και παρακάτω. Εντάξει, και σε όλους τους καταλόγους που είναι κάτω από αυτόν. Αν δεν βάλεις καθόλου. Εγώ από συνήθεια το βάζω πάντα. Θέμα συνήθειας. Το τελεία κάθε το βάζω συνήθεια για να φαίνεται πού ψάχνω και να είμαι 100% σίγουρος. Τα character devices τι είναι τώρα και το block device. Δεν είναι κανονικά αρχεία. Τα character devices είναι... Τι είχαμε πει για τις κονσόλες, ότι υπάρχουν 64 κονσόλες. Έτσι είναι, χαρακτήρες. Αυτό είναι, ένα character device. Οκ, οπότε το
Το Type-C θα μου δείξει μόνο αρχή αυτού του τύπου. Και υπάρχουν και τα Block Devices. Τα Block Devices τι είναι? Είναι συσκευές που συνδέεται στον υπολογιστή σας. Block Device είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος. Και εσωτερικός σκληρός δίσκος. Δηλαδή, το SDA1 που είναι ο σκληρός μου δίσκος, το πρώτο partition του σκληρού μου δίσκου, Block Special μου λέει. Εντάξει, είναι Block Device ο σκληρός δίσκος. Οπότε ψάξει να πεις μόνο αρχεία τέτοιου είδους. Αυτό σαν Block Device είναι όταν θέλουμε να παρακάμψουμε το σύστημα και να το δούμε καθαρά σαν byte. Ναι, ναι. Δηλαδή, μια πολύ επικίνδυνη εντολή, παράδειγμα, αν είναι η DD, η οποία τι κάνει, μπορεί να πάρει, αν εγώ βάλω ένα στικάκι, η DD τι κάνει, η DD κάνει duplicate, ουσιαστικά κάνει... Αντιγράφει. Αντιγράφει. Input file, υπάρχει μια dev0 εκεί πέρα, υπάρχει ένας dev0. Τι κάνει αυτό το dev0, ας το δείξω, κάνει dev0. Υπάρχει ένα αρχείο, ειδικό αρχείο, κάνει dev0. Α, δεν γίνεται, δεν τρέχει. Αλλά η dev0, όταν ζητάς κάτι από dev0, σου στέλνει μηδενικά. Όπως υπάρχει και η dev random, η οποία τι κάνει, όταν ζητάς κάτι από dev random, σου στέλνει τυχαία ένας χαρακτήρας. Εντάξει, οπότε αν του πω εγώ με DD πάρε την dev0 και... Τυχαίες 0 και 1, έτσι. Βγάλ την, τώρα δεν τρέξει, βγάλ την στο SDB, το dev SDB, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα πάρει όλο το στικάκι που θα έχω βάλει εγώ που δεν έχω αυτή τη στιγμή και θα σβήσει όλο το στικάκι και θα κάνει μηδενικά. Τα πάντα ό,τι έχει μέσα, σύστημα αρχείων, τα πάντα. Δεν θα αφήσει τίποτα. Δεν θα σβήσει τα αρχεία, θα σβήσει ολόκληρο το στικάκι. Ακόμα και με το partition, τη δομή του partition και όλα τα πάντα. Εντάξει, δεν πρέπει να τρέξει ζουλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα character device του dev STB. Αυτό ήθελα να πω. Όπως και το dev0, τι είναι? Είναι character special, είναι character device. Γιατί παράγει χαρακτήρες, παράγει μηδενικά. Το random είναι 0 και 1, έτσι? Όχι. Είναι. Το random είναι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Γράμματα, ό,τι θες. Δεκαεξαρικό, δε τι. Όχι, οτιδήποτε. Οποιοσδήποτε random χαρακτήρα. Κάτσε, δεν είμαι σίγουρο για αυτό που σου είπα τώρα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο για αυτό που σου είπα. Μπορεί να είναι τυχαία η αριθμία από 0 έως 9. Σε ένα αρχείο μπορούμε να το εκτυπώσουμε για να το δούμε. Ναι, είναι γενικότερα αυτό που σου το είπα. Είναι γενικότερα τυχαίοι χαρακτήρες. Ό,τι κάτσει. Τυχαίοι χαρακτήρες. Να πήρα και πέρα τι έκανα εγώ. Πάρε του λέω από την dev random και βάλτα σε ένα αρχείο. Εγώ δώσω όμως δύο φορές. Το μεγαλύτερο τη σημαίνει είναι append. Πρόσθετε στο τέλος. Μη για να βλέπουμε κιόλα πώς γράφει, ποιο βάζουμε. Να βλέπω και την εκπομπή που επιτελείται. Και να γράφει στο, και να γράφει στο αρχείο μας, αλλά και να τη βλέπουμε στο τερματικό. Τι ακόμα βάζουμε. Δεν καταλαβαίνω μετά. Δηλαδή να τη βλέπουμε που εκτελείται η στο τερματικό μας, αλλά να γράφει κιόλας. Να γράφει στο αρχείο. Και να τη βλέπουμε. Η τι. Η τι. Θυμάσαι. Α, είναι ειδική εντολή. Τι. Ναι, τι. Τι. Νόμιζα ότι έτσι απλώς κατευθύνοντας... Έδειξε. Μου έδειξε το string το τέτοιο, το τυχαίο. Και ταυτόχρονα το έγραψε και στην εντολή. Συνεχίζει να τρέχει. Βλέπετε ότι κάθε τόσο παράγει αρχεία. Δηλαδή, τυχαίος χαρακτήρες. Δεν τυχαίοι χαρακτήρες. Βλέπετε, μετά από λίγο θα παράγει λίγο ακόμα. Και μετά λίγο ακόμα, μετά λίγο ακόμα, μετά λίγο ακόμα, κάπως έτσι. Πάει δουλειά. Εντάξει, τυχαίος χαρακτήρες. Και πως έχεις σταματήσει επειδή κάποιος είναι... Όχι, να το ορίσετε. Τέλος πάντων. Οκ. Παράγω τυχαίοι χαρακτήρες, δηλαδή... Είναι ακάρακτη τη βάση, λοιπόν, ξεφύγω από αυτό. Τι βρίσκουμε λοιπόν με τη file. Μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε συγκεκριμένο τύπο αρχείο. Okay. Θέλω τέτοιου είδους αρχεία. Δείξτε μου μόνο καταλόγους. Βασικά αυτά που θα χρησιμοποιήσω περισσότερο είναι το Type D και το Type F. Ψάχνω να βρω ένα κατάλογο με αυτό το όνομα ή ψάχνω να βρω ένα αρχείο με αυτό το όνομα. Εντάξει. Και τι άλλο μπορείτε να ψάξετε? Μπορείτε να ψάξετε για μέγεθος αρχείου.
θέλω να ψάξω ένα αρχείο που να έχει μέγεθος ακριβώς τόσο. Θέλω να ψάξω για ένα αρχείο το οποίο θα έχει μέγεθος ακριβώς 1 MB. Θέλω να ψάξω για να βρω ένα αρχείο το οποίο έχει μέγεθος μικρότερο του 10 MB. Μεγαλύτερο του 10 MB. Όλα αυτά τα κάνω με size, παύλα size. Με βάση το μέγεθος έχει αυτές τις επιλογές, το πικ μου είναι κομμάτι το 512 MB, μισό kilobyte τέλος πάντων. Το say είναι bytes, δηλαδή άμα του δώσω size τόσα bytes, 512 bytes, μου δίνει ακριβώς όμως, έτσι, προσέξτε, αν του δώσω find.κάθετος size 1 MB, ψάχνει να βρει αν υπάρχει κάποιο αρχείο που θα είναι ακριβώς 1 MB, ούτε μισό byte μεγαλύτερο ή μικρότερο. Ακριβώς 1 MB. Εντάξει, πιθανόν να μην υπάρχει κανένα. Εντάξει. Ψάχνει. Αν θέλουμε μεγαλύτερο από τόσο, πρέπει να βάζουμε ένα σύν από μπροστά. Οκ. Αν θέλουμε μικρότερο από τόσο, πρέπει να βάλουμε ένα πλήν από μπροστά. Και εδώ πέρα φυσικά το kilobyte είναι 1024 bytes, το megabyte είναι 1024 kilobytes κτλ. Δεν είναι 1000, είναι 1024. Okay. Οπότε μπορούμε να ψάξουμε για αρχεία συγκεκριμένου μεγέθους, αν θέλουμε. Δηλαδή, ξέρω ότι έχω μια φωτογραφία η οποία έχει μέγεθος πάνω από 10 MB. Πού υπάρχει. Και είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι. Εντάξει, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ούτε που την έχω βάλει, ούτε πώς ονομάζεται, ούτε τίποτα. Πώς την ψάξω, με το size. Λοιπόν... Τι άλλο, ναι, έτσι, με το μέγεθος. Να θέλω απλά να ψάξω για άδεια αρχεία. Τι άδεια αρχεία υπάρχουν κενά, δεν έχουν κανένα ρόλο προφανώς και απλά υπάρχει το entry στο file system. Αρχεία για καταλόγους, το empty. Βρίσκω. Έχω κανένα εδώ πέρα. Κενό. Find empty. Ξέρω πάνω. Έχω, προφανώς. Έχω. Στο documents δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Κι εγώ παραξενέστηκα και δεν το δοκιμάζω. Κι όμως δεν έχω τίποτα. Εντάξει. Βρίσκω άδεια αρχεία ή καταλόγους. Ας το δούμε αυτό με τα άδεια αρχεία. Δηλαδή, εδώ πέρα που είμαι, LSD1, για να δούμε τι έχει μέσα, έχει ένα my file. Πού να δούμε, αυτό είναι άδεια. Find, τελεία κάθετος, M. Ο κατάλογος D2 είναι άδειος. Το D1 μέσα στην D2 είναι άδειος. Το 2 μέσα στην D2 δεν είναι. Το my file δεν είναι το σχέδιο αρχείο. Εντάξει. Βρίσκει άδεια αυτή η κατάλογος γιατί έχει το μέγεθος 1. Δεν έχει μέγεθος 0, μέγεθος 1. Έχει ένα byte. Δεν είναι άδειο. Τι ονομασία του έχει. Όχι, δεν είναι ονομασία του. Έχει πολλά πράγματα μέσα, το είχα φτιάξει πριν. Τι αλλά και πρέπει να κάνει. Ναι, εδώ πέρα πάει για το μέγεθος. Αν ένα αρχείο έχει οτιδήποτε έστω και ένα byte, δεν είναι αναγκαστικά ότι ο χώρος που πιάνει στο σκληρό δίσκο είναι ένα byte. Ο σκληρός δίσκος χωρίζεται σε κομμάτια. Και δεν μπορείς να γράψεις μόνο ένα byte, είναι σε κομμάτια των 512 byte παραδείγματος χάρη. Αυτό αλλάζει από σύστημα σε σύστημα, δηλαδή ένα στικάκι που είναι σε FAT32 έχει άλλο μέγεθος cluster σε σχέση με ένα στικάκι που είναι FAT16. Άλλο μέγεθος cluster σε ένα σύστημα 64, άλλο μέγεθος έχει τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν γράφεται. Αν θες να γράψεις ένα αρχείο το οποίο είναι ένα byte, θα σου πιάσει ανάλογα με το σύστημα αρχείων που έχεις, που τρέχεις, δεν θα σου πιάσει ένα byte, θα σου πιάσει ένα kilobyte. Εντάξει, αναγκαστικά πρέπει να καλύψει ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αν έχεις 1025, πάει 2. Θα σου πιάσει 248. Εντάξει. Κατοχυρώνει κάπως τα. Ναι. Πρέπει να πιάσει κομμάτια. Έχει συνεχόμενα κομμάτια, συνεχόμενα τούβλα PS μέσα στο file system, τα οποία αν υπερβεί το ένα, θα πιάσει και δεύτερο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ψάχνουμε και άδεια αρχεία λοιπόν.
Παύλα Μίσο και Παύλα Group. Ψάχνω αρχεία τα οποία ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χρήστη ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, δηλαδή, τι αρχεία έχω μέσα στο VAR τα οποία να ανήκουν στο group www. Έχω. Α, δεν έχω τέτοιο group. Γιατί δεν έχω τότε με τέτοιο σερβέρ εδώ πέρα. Για να δούμε τι groups έχω. Στο group ότι υπάρχει πολλά. Ναι, πάω στο πέρα εδώ έξω. Έχω το VAR. Υπάρχει πολύ μέσα. Όχι. Υπάρχει κάτι στο USR-BIN. USR-BIN, για να δω. Loop Games, δεν υπάρχει. Αν του βάλω Group Root όμως, ξέρετε θα μου κάνει. Τι αρχεία υπάρχει στο USR-BIN που να ανήκουν στο Group Root. Okay. Ψάχνω για αρχεία που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χρήστη ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Για να δούμε, υπάρχει κανένα αρχείο αυτά, ό,τι είναι να ψάξω για το root, πρέπει να το κάνουμε το root βασικά. Franco George, υπάρχει κανένα αρχείο μέσα στο φάκελο του δικό μου που να ανήκει στο root, να έχει ξεμείνει. Nope. Δεν υπάρχει. Όλα τα αρχεία που υπάρχουν μέσα στο Home George είναι Home George, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, φτιάξουμε. Αφού ήσουν τώρα, Ρουτ, πόσο αρνήθηκε την πρόταση. Είδες. Γιατί. Γιατί ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει δικαιώματα. Τι δικαιώματα έχει, για να δούμε. Ανήκει στο George Users και δικαιώματα εκτέλεσης έχει μόνο ο George. Δεν έχει ούτε ανάγνωση ούτε γραφή ούτε εκτέλεση κανένας με κανένας άλλος. Ούτε ούτε. Μπράβο, George. Εντάξει. Το συγκεκριμένο αρχείο θα το βρείτε σε όλους τους φορείς σας που τρέχουν γνώμη κάτι παραχείο. Αντίστοιχο. Το GVFS είναι το σημείο που ο κατάλογος μάλλον που χρησιμοποιεί το σύστημα το GVFS για να κάνει προσάρτηση εξωτερικών συσκευών κτλ. Όταν βάζει ένα στικάκι, χρησιμοποιεί αυτόν τον κατάλογο για να τον προσαρτήσει αυτόματα στο σύστημα. Δημιουργείται από μόνο. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω, ας φτιάξω εδώ πέρα ένα αρχείο, root file, να το ονομάσω έτσι, και ας το. Έλα, να το πάω. Να το αλλάξω τα δικαιώματα, την διευθυνσία, να ανήκει στο root. Για να δούμε λοιπόν, έχω ένα αρχείο εδώ μέσα, το root file, το οποίο ανήκει στο root. Πάμε τελεία κάθετος, user. Όλα αυτά ανήκουν στο root μέσα. Είχα ήδη και κάποια. Μέσα στο TMP λοιπόν, αυτά τα αρχεία ανήκουν στο root. Τι ανήκει στο George εκεί μέσα. Μέσα στο TMP, τι ανήκει στο George. Ανήκουν αυτά τα αρχεία. Okay. Εντάξει, οπότε μπορούμε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο. No user, no group και αρχεία που δεν ανήκουν σε κανένα χρήστη, σε κανένα group. Εντάξει, απλά. Πέρα, θα ψάχνω αρχεία με συγκεκριμένα δικαιώματα. Είχαμε πει για τα δικαιώματα εκεί πέρα, αναλυτικά τι σημαίνουν αυτά τα νομεράκια, έτσι. Τα 7 και τα 5 κτλ. Ψάχνω αρχεία λοιπόν 755. Δηλαδή, τι πάνε 755, 7 σημαίνει εκτελέσιμα, εγγράψιμα, αναγνώσιμα από τον ιδιοκτήτη. Το 5 το πρώτο σημαίνει εκτελέσιμα και αναγνώσιμα από το group. Και το 5 το τελευταίο σημαίνει εκτελέσιμα και αναγνώσιμα από όλους τους άλλους. Okay. Έχω τέτοια αρχεία εγώ μέσα στο home μου. Find home. Φάει με 755. Έχω σίγουρα. Α, και κατάλογοι όλοι βέβαια, έτσι.
κατάλογοι όλοι είναι παίρνουν 755. Και φυσικά μπορώ να συνδυάσω και. Δηλαδή εδώ πέρα προφανώς 755 θα μου βγάλει όλους τους καταλόγους. Αν όμως βάλω τα IPF και παίρνω 755, θα μου βγάλει μόνο τα αρχεία που έχουν περμίσει 755. Εντάξει, μπορώ να συνδυάσω λοιπόν αυτά τα ορίσματα. Το έχω παρακάτω. Τα hardlinks, θυμάστε που μιλήσαμε για τα hardlinks, για τα shortlinks, τα singlinks. Ψάχνω μια ερώτηση που μπορεί να προκύψει εκεί πέρα, είναι ότι πόσα αρχεία, πόσα hardlinks υπάρχουν για το ίδιο αρχείο. Να πώς μπορείς να πεις, ποια hardlinks είναι για το ίδιο αρχείο. Δηλαδή, έστω ότι εδώ πέρα τι έχω ένα αρχείο, my file 1. Ας δημιουργήσω ένα hardlink, να λέγεται MyFile 2, έτσι. Αν εγώ βάλω MyFile 1 το όνομά μου στο MyFile 1, θα υπάρχει στο MyFile 2, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο αρχείο, έτσι, δεν είναι. Οκ. Αν εγώ τώρα το ζητήσω find.κάτος same file, θέλω το ίδιο, θέλω να πω, θέλω να μου βρει στο σύστημα αρχείων ολόκληρο πόσα hardlinks υπάρχουν για το MyFile 1. Συμπεριλαμβανομένου κύριε Γιώργη. Οπότε θα μου πει, να τα. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο MyFile 1 αναφέρονται και στο MyFile 2 και στο MyFile 1. Βρίσκω τα hardlinks που έχει ένα συγκεκριμένο αρχείο. Και ακόμα πιο περίπλοκα. Με την MNI, τι κάνουμε. Ψάχνω να βρω αρχεία τα οποία των οποίων τα περιεχόμενα άλλαξαν πριν από πόσα λεπτά. Αν θέλω να δω πριν άλλαξαν πριν από ακριβώς 10 λεπτά, ούτε ένα δευτερόλεπτο πάνω, ούτε ένα δευτερόλεπτο κάτω, θα χρησιμοποιήσω ένα σχετό νούμερο. Εντάξει, αν θέλω να βρω λιγότερο από τόσα λεπτά πριν, δηλαδή μέσα στα τελευταία 10 λεπτά, θα γράψω μείον 10. Παράδειγμα από εκεί πέρα είναι, βρες μου όλα τα αρχεία τα οποία έχουν αλλάξει τα τελευταία 15 λεπτά. Εντάξει, στο TMP μέσα, αν του πω find το τελευταίο λεπτό, τι άλλαξε το τελευταίο λεπτό μόνο. Τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα το τελευταίο λεπτό. Τα τελευταία 10 λεπτά όμως, τι άλλαξε. Πάλι τίποτα. Πολλά απλά, δηλαδή βρες μου όλα τα αρχεία τα οποία έχω τρέξει από 5 έως 10 λεπτά προηγουμένως. Εντάξει, αυτά τα αρχεία τα άλλαξα από 5 έως 10 λεπτά πριν. Τι ώρα είναι τώρα, για να δούμε εδώ πέρα η ώρα λέει 6:40 και 48, αυτό το αρχείο το D1 το άλλαξα στις 6:35. Ναι, πραγματικά είναι τα τελευταία 5 λεπτά, από 5 μέχρι 10 λεπτά. Βάζουμε το μείον 10 δίπλα δίπλα στο συν 5. Το βάζουμε το συν 5 μετά. Από το μείον 2. Η εντολή αυτή ήταν. Δεν ξέρω βασικά πώς συντάσσεται, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, έτσι. Κομμάτι-κομμάτι. Εμμή μέχρι 10. Από... και εμμή ναι. Από 5 και πάνω. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Προσέξτε, μόνο τα περιεχόμενα αλλάζουν, έτσι. Υπάρχει και η Sinin, η οποία κάνει μια δουλειά, αλλά δεν ψάχνει να αλλάξει μόνο τα περιεχόμενα. Ψάχνει δηλαδή αν έχει αλλάξει και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αν εγώ έχω αλλάξει τα permissions, δεν έχουν αλλάξει τα περιεχόμενα, έχει αλλάξει κάποιο χαρακτηριστικό το αρχείο. Έτσι δεν είναι. Η Mmin δεν θα μου το δείξει, η Sinin θα μου το δείξει. Οκ. Okay. Δηλαδή, για να κάνω. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχω το MyFile λοιπόν. Να το κάνω chmod 600 το MyFile. Το MyFile 1, δεν υπάρχει MyFile. MyFile 1. Το άλλαξα χαρακτηριστικά. Αν έκανε find.κάθετος για να εμμή το τελευταίο λεπτό, τι έχει αλλάξει, τίποτα δεν έχει αλλάξει το τελευταίο λεπτό. Ως προς τα περιεχόμενα. Ως προς οποιοδήποτε χαρακτηριστικό έχει αλλάξει το file 1,
το My File 2, το οποίο φυσικά είναι hard link στο πρώτο, έτσι. Οπότε μαζί πάνε. Οκ. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό είναι η SEMI. Και δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει η M-Time, προσέξτε. Ναι. Πριν όταν αλλάζουν τα δικαιώματα στο κανονικό φάκελο, αλλάζουν και σε όλους τα χάρτινγκ σε όλα αυτά. Όταν αλλάζει τα δικαιώματα σε ένα αρχείο, αλλάζουν τα δικαιώματα στα χάρτινγκ στο αρχείο του αρχείου. Αφού ουσιαστικά μιλάμε για τα ίδια αρχεία. Και το ίδιο αρχείο επαναλαμβανόμενο πολλές φορές. Δεν μπορείς να έχεις άλλα δικαιώματα στο χάρτινγκ το ένα και άλλα δικαιώματα στο χάρτινγκ το άλλο. Το ίδιο αρχείο, τα ίδια δικαιώματα. Προσέξτε ότι η M-Min είναι minutes. Το min σημαίνει minutes. Εντάξει. Υπάρχει και η M-Time, η οποία τι κάνει, τη μία δουλειά, αλλά μιλάει για 24 ώρα, όχι για λεπτά. Αν θέλω δηλαδή να φύγω παραπάνω, αν θέλω να ψάξω να βρω ότι πόσα θέλω να βρω τα αρχεία που είχα αλλάξει, τα οποία είχα δουλέψει την προηγούμενη εβδομάδα. 7 μέρες πριν με 10 μέρες πριν. Δεν θα χρησιμοποιήσω την M-Min και να ψάχνω να βρω πόσα λεπτά της ώρας είναι 7 μέρες πριν. Εντάξει. Θα χρησιμοποιήσω την M-Time και θα του πω, ξέρεις τι, τόσα 24 ώρα πριν. Μια δουλειά κάνει, αλλά μιλάμε για 24 ώρα, όχι για λεπτά. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για μεγαλύτερη κλίμακα χρόνου. Κατά τα άλλα, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Οκ. Μιλάμε για 24 ώρα. Μέρες. Υπάρχει και SetTime, κάνει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα για όλα τα χαρακτηριστικά. Εντάξει, SetMin, SetTime, M-Min, M-Time. Υπάρχει η Newer, τι κάνει, παίρνει ένα αρχείο και λέει ποια αρχεία είναι νεότερα από αυτό το αρχείο. Ουσιαστικά διαβάζει το χρόνο μεταβολής του αρχείου αυτού και λέει ποια άλλα αρχεία έγιναν μετά από αυτό, δημιουργήθηκαν μετά από αυτό το αρχείο. Εντάξει, δηλαδή αν πάω εγώ εκεί πέρα, τι από εδώ μέσα, find. Τελεία κάθετος, newer, νεότερα του tier 1, του tier 2 μάλλον. Είχα φτιάξει πρώτα τον tier 1, μετά έφτιαξα τον tier 2. Αλλά, ορίστε, νεότερα του tier 2 είναι όλα αυτά. Και μου βγάζει τον tier 1 γιατί είχα φτιάξει και ένα αρχείο μετά μέσα. Το root file, μέσα στο tier 1. Εντάξει, όλα αυτά τα αρχεία δημιουργήθηκαν μετά το φάκελο tier 2. Τον κατάλογο tier 2. Το C-Newer πάλι το ίδιο με το Newer, αλλά μιλάμε τώρα πια να έχουν αλλάξει και όχι μόνο τα περιεχόμενα, να έχουν αλλάξει και τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα πάμε στο δεύτερο. Στα περίεργα. Υπάρχει και εδώ λογικό και το end. Υπάρχει λογικό or. Εντάξει. Το end, αν δεν το βάλουμε, έκανα ένα παράδειγμα πριν, εννοείται. Δηλαδή, είτε δώσω type D, name που, δηλαδή εδώ πέρα τι κάνω, ψάχνω για οποιοδήποτε, οτιδήποτε είναι κατάλογος. Και έχει το όνομα ακριβώς αυτό εδώ πέρα. Με το end στη μέση. Αν δεν το βάλω το ίδιο πράγμα. Το end εννοείται. Εντάξει, είναι χρήσιμο να πάμε να κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα. Δουλεύει και έτσι, δουλεύει και αλλιώς. Μπορείς να κάνεις και συνδυασμό βρίσκοντας το αρχείο, ποιος το άλλαξε. Ποιος το άλλαξε, ότι δεν μπορεί να αλλάξει το αρχείο, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι, διοκτήτης, αλλά και αόρα συγκεκριμένο. Ναι, αυτό με την M-Time και την M-Time. Ναι, ναι. Εντάξει, η ΕΝΤ συνδυάζει πολλά τέτοια ορίσματα, όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, ταυτόχρονα. Και μπορούμε να έχουμε παραπάνω. Δηλαδή, μπορώ να του πω, βρέσουμε ένα κατάλογο με αυτό το όνομα που να δημιουργήθηκε από τότε μέχρι τότε. Εντάξει. Το παύλα end δεν είναι απαραίτητο να το βάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει όμως το or, το οποίο του λέγα αντίστοιχα. Εδώ πέρα του λέω ότι ψάξε βρες ή καταλόγους ή αρχεία με αυτό το όνομα. Ή οτιδήποτε υπάρχει με αυτό το όνομα. Εντάξει, δηλαδή αν του δώσω, για να δω, τι αν του δώσω. Να του δώσω find στο κάθετος dev, ό,τι υπάρχει είναι block device or character device, δείξε μου όλα τα block devices και τα character devices που υπάρχουν μέσα στο dev. Όχι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, δείξε μου και τα δύο. Για να δω πόσες πήρα. Πήρα 247 αποτελέσματα και για τα δύο. Αν έκανα μόνο το ένα, πόσο θα έπαιρνα.
μόνο τα block devices είναι 21 και μόνο τα character devices προφανώς είναι 226. Αν τα αφήσουμε και τα δύο, ή το ένα ή το άλλο, μας βγάλει 247. Γιατί? 226 και 21 πόσο? Θα δείγαμε στην πρόσθεση. Οκ. Το OR σημαίνει ή το ένα ή το άλλο. Και μπορείς να έτσι με αυτόν τον τρόπο να πάλι να συνδυάσουμε πολλαπλά ορίσματα. Τύπος, όνομα, χρόνος. Δηλαδή βρέσουμε όλα τα αρχεία τα οποία είναι κατάλογοι. Μπορούμε να πούμε, βρέσουμε όλα τα αρχεία τα οποία είναι κατάλογοι και μεταβλήθηκαν την τελευταία ώρα ή όλα. Δεν το είπα σωστά. Βρέσουμε όλους τους καταλόγους που μεταβλήθηκαν την τελευταία ώρα ή όλα τα αρχεία που μεταβλήθηκαν τις τελευταίες 4 ώρες. Πώς θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τέτοιους συνδυασμούς. Με μια έντολη. Με την ώρα. Υπάρχουν παρενθέσεις οι οποίοι ομαδοποιούν εκφράσεις από τον τρόπο, αυτό που δείχνουμε τώρα, είναι αυτό το πράγμα. Ότι μπορούμε με τις παρενθέσεις να ομαδοποιήσουμε τέτοιες εκφράσεις. Και να κάνουμε κάτι τέτοια πιο πολύπλοκα. Γενικότερα είναι έκφραση, παύλα or, έκφραση άλλη. Ή παύλα end, έκφραση άλλη. Εντάξει, οι παρενθέσεις θα πρέπει να γίνονται escape. Με την κάθε. Δεν μπορούμε να βάλουμε και τις παρενθέσεις. Δεν θα καταλάβει τι είναι. Για να πούμε ότι είναι παρενθέσεις που είναι της εντολής, πρέπει να τις βάλουμε κάθε τους. Οπότε εδώ πέρα τι του λέω, κοιτάξτε λίγο τι του λέω. Βρέσουμε όλα τα αρχεία που δεν έχουν αυτό το όνομα. Βρέσουμε όλα τα αρχεία που δεν είναι MP3. Εντάξει, όλα τα άλλα, με την όδο που μπροστά. Ό,τι και να κάνω, είπα τώρα, βρέσουμε όλα τα αρχεία που δεν είναι MP3. Για να δω. Στο desktop τι έχω. Να, εδώ, βρέσουμε όλα τα αρχεία που δεν είναι PDF. Find. Έχω ένα PDF εκεί πέρα, που λέει Delete Book of Examples. Ok. Not, name, *.pdf. Ορίστε. Όλα αυτά είναι αρχεία που υπάρχουν μέσα στο desktop, τα οποία δεν είναι PDF. Εντάξει, με τον νότα από μπροστά αντιστρέφουμε όλη την αναζήτηση. Και τώρα, εδώ πέρα τι λέω. Εδώ. Βρέσουμε όλα τα αρχεία τα οποία δεν έχουν permissions 600 και ταυτόχρονα ή μάλλον, ή όλους τους καταλόγους που δεν έχουν permissions 700. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύπλοκες αναζητήσεις με αυτόν τον τρόπο. Οκ. Okay. Καλά δεν είναι αυτά. και γενικότερα, αυτά που σας είπα για τη find εδώ πέρα, είναι λίγα, να ξέρετε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ορίσματα, υπάρχουν κι άλλα. Αν βρείτε μέσα στο man page, δεν είναι παρακάτω, αν ανοίξετε το man page θα δείτε ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα ορίσματα. Αυτά είναι τα πιο συχνά που σας είπα. Αυτά που θυμόμουν από το κεφάλι μου και έλεγα ότι okay, αυτό το έχω χρησιμοποιήσει, θα το βάλω. Κοιτάξτε μέσα στο man page θα δείτε ότι υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερα. Εντάξει. Και πάμε παρακάτω. Τα βρίσκαμε τα αρχεία. Ωραία. Τι τα κάναμε. Απλά τα βρήκαμε. Δηλαδή ότι βρήκα ένα αρχείο και εντάξει αυτό είναι. Αν θέλω να τα κάνω και κάτι. Τα σβήσεις τι. Να τα σβήσεις, να γράψεις κάτι σε αυτά, να αναζητήσεις κάτι σε αυτά, οτιδήποτε μπορείς να κάνεις σε ένα αρχείο, μήπως θα το κάνεις σε όλα τα αρχεία που ψάχνεις να βρεις. Να τα μετανομάσεις, να τα μεταφέρεις, να οτιδήποτε. Π.χ. τα empty αρχεία ή καταλόγους empty μπορείς να τα σβήσεις. Ναι, μπορείς να τα σβήσεις. Ή μπορεί να ψάξω να βρω ότι ψάξεις τι, ψάξε, βρες μου όλα τα αρχεία που είναι MP3 αλλά με κεφαλαίο το MP και μετανόμασέ τα σε μικρό MP. Εντάξει. Ψάξε, βρες μου όλα αυτά τα αρχεία και κάντα κάτι μετά. Πώς το κάνουμε αυτό, τι κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν και ορίσματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τι κάνουμε από εκεί και πέρα με αυτά τα αρχεία. Εντάξει. Πάντα με τη find. Με τη find. Μιλάμε πάντα για τη find. Το κλασικό το όρισμα που δουλεύει έτσι κι αλλιώς, είτε το γράψουμε είτε το γράψουμε. Αυτό είναι, δηλαδή αν δεν γράψουμε κάτι είναι το print. Το print σημαίνει δείξε μου αυτά τα αρχεία που θα βρεις. Απλά. Αυτό κάνει είτε το βάλουμε είτε δεν το βάλουμε. Η print. Εντάξει, εννοείται δηλαδή, δεν υπάρχει. Είτε το γράψουμε είτε όχι. Δηλαδή είτε γράψω file.κάθετος print, είτε δεν το γράψω το print,
είναι ακριβώς το ίδιο output, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Εντάξει, υπάρχει για να υπάρχει. Υπάρχει και η print 0. 0 είναι αυτό εκεί πέρα, δεν είναι ομικρόν. Η γραμματοσυρά δεν τα, το διαχειρίζει πολύ καλά, αλλά είναι 0. Εντάξει, υπάρχει print 0, εδώ πέρα φαίνεται λίγο ίσως ότι είναι λίγο μεγαλύτερο από το DAF, η γραμματοσυρά αυτή. Είναι print 0. Τι κάνει print 0? Δεν δημιουργεί προβλήματα με κενά. Μεταφράζει τα κενά και τα new lines και οτιδήποτε άλλο περίεργο χαρακτήρα βρει μέσα στα ονόματα των αρχείων ή των καταλόγων που θα βρει και τα τυπώνει σωστά, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει. Θα το δούμε παρακάτω που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Υπάρχει delete. Να, ορίστε. Βρες όλα τα αρχεία που αντιστοιχούν στο τάδε και σβήστε. Αρχεία, καταλόγους, οτιδήποτε. Δηλαδή, πάω στο TMP, τίποτα. Τι έχω στο TMP εδώ πέρα. File.κάθετος. Όχι, πάω στο D1 μέσα, για να χρησιμοποιήσω άλλα αρχεία που χρειάζομαι. File.κάθετος typef. Για τι αρχεία είναι τα typef, έχω δύο αρχεία μέσα. Εντάξει, αν του πω delete. Όχι, τέλει. Ανάποδα. Delete. Θα τα σβήσει. Ό,τι βρήκε, το έσβησε. Δεν υπάρχουν πια τα αρχεία root file και my file μέσα. Βρες και ό,τι βρεις, σβήστο. Είτε είναι κατάλογος, είτε είναι αρχείο, είτε το οτιδήποτε. Οκ. Και φυσικά μπορείτε να συνδυάσετε με οτιδήποτε άλλο. Με min, με newer, με οτιδήποτε. Name κτλ. Καλά θα είναι πριν βάλετε το delete, πριν το τρέξετε το delete, να το τρέξετε χωρίς το delete την εντολή για να δείτε τι θα σας βγάλει, τι αρχεία επιστρέφει και μετά να ψάξετε να σβήσετε όλα τα πάντα. Μήπως και βγει κάτι που δεν θέλετε να σβήσετε. Εννοείται. Εντάξει. Οπότε μπορούμε να διαγράψουμε οποιοδήποτε αρχείο αντιστοιχεί σε κάποιου κανόνε που έχουμε θέσει. Και το οποίο γίνεται και μάλλον τώρα. Υπάρχει η LS. Παύλα LS. Το οποίο είναι το ισοδύναμο να τρέχουμε την Παύλα DILS. Είναι παράμετροι της LS, έτσι, ψάξτε να βρείτε το μάρκα ή στις LS ακριβώς την κάνατε, directory και assertive, long και το assertive map. Παραλόγια, δηλαδή, αν εγώ είμαι εδώ, αν τρέξω, για, αν τρέξω το DILS σε όλους τους καταλόγους, find.κάτως, type D, λέει εδώ, παύλα LS, ορίστε. Μου τρέχει, είναι σαν να τρέχω την LS παύλα ILS που λοιπόν DILS σε όλα τα αρχεία, σε όλους τους καταλόγους που υπάρχουν εδώ μέσα. Εντάξει, δηλαδή για τον κατάλογο peer 2, για να το δω, LS παύλα DILS peer 2. Τι μου βγάλε, αυτό δεν μου βγάλε. Για κοιτάξτε παραπάνω, δύο πράγματα μου βγάλε. Με τα κενά λίγο, γιατί λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει και τα άλλα αρχεία εκεί πέρα και παίζουν ρόλο στη στοίχηση. Τα ίδια αποτελέσματα, δεν είναι? Βρες αυτά τα αρχεία λοιπόν και δώσ' μου το output της LS σε αυτά τα αρχεία. Πληροφορίες λοιπόν για το μέγεθος, για οτιδήποτε. Προφανώς δύο πληροφορίες. Και εδώ είναι τα ωραία τώρα. Η exec. Οποιαδήποτε άλλη εντολή. Έχει κανένα δυο εντολές έτσι ενσωματωμένες λοιπόν η find. Υπάρχει η delete η οποία σβήνει, υπάρχει η LS η οποία μας δείχνει την LS και από εκεί και πέρα υπάρχει η exec η οποία μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη εντολή θέλουμε εμείς. Όποια και αν είναι αυτή. Βρες αυτά τα αρχεία και κάντα ό,τι θες. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό ουσιαστικά είναι συνώνυμο του παύλα delete. Εντάξει, όχι ακριβώς συνώνυμο όμως, όχι ακριβώς. Η RM διαγράφει μόνο αρχεία, δεν διαγράφει καταλόγους. Οπότε, α ναι, έτσι κι αλλιώς είναι typef. Μακία. Βρες τα αρχεία και σβήστα. Εντάξει, αν δεν είχα το typef, θα μου επέστρεφε και καταλόγους και αρχεία, έτσι δεν είναι? Οπότε θα μπορούσα να σβήσει μόνο τα αρχεία και τους καταλόγους τους άφηνα. Αναγκαστικά θα μου βγάζει μήνυμα ασφάλματος για τους καταλόγους. Θέλεψε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Γράφουμε παύλα exec, το όνομα της εντολής που θέλουμε να τρέξουμε. Σε αγγείλες μέσα, όπου μπαίνουν αγγείλες, κάθε φορά η find βάζει το όνομα του αρχείου που βρίσκει. Εντάξει,
Δηλαδή, πόσα αρχεία θα βρει. Θα βρει τρία αρχεία. Θα τρέξει τρεις φορές την ΑΡΕΜ, κάθε φορά βάζοντας το διαφορετικό όνομα αρχείο εδώ μέσα. Εντάξει. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα. Πάμε στο deep του. Έχω ένα my file. Για να δούμε. Ας φτιάξω και ένα my file 1, ας φτιάξω και ένα my file 2, ας φτιάξω και ένα my file 3. Τα οποία είναι διαφορετικά αρχεία, δεν είναι. Διαφορετικά δεν είναι. Αν θέλω έστω να του πω τώρα ότι. Ξέρεις τι. Σε όλα τα αρχεία που υπάρχουν με το όνομα my file κάτι, πήγαινε και βάλε το George μας. Να λένε Giorgio. Κάνε append το George. Append. Append. Για να δούμε. Δεν έπρεπε να κάνω echo George. Αυτό δεν έπρεπε να κάνω για κάθε αρχείο. My file, μετά για το my file 1, μετά για το my file 2 και το my file 3 κτλ. Αυτό δεν έπρεπε να κάνω. Αντί να κάνω αυτό όμως, control σε πάτησα, μπορώ να το πω file.κάθετος, παύλα name. Είπαμε, my file. Αστεράκι. Άρα τι θα κάνει, θα βρει όλα τα αρχεία που έχουμε MyFile όπως ό,τι να είναι. Και αφού τα βρεις, τρέξε την echo George. Και αυτό το τέλος, το ερωτηματικό γιατί το βάζουμε, πώς είπαμε ότι χωρίζονται οι διαφορετικές εντολές, αν θέλουμε να τρέξουμε τη μία μετά την άλλη, με ερωτηματικό ελληνικό δεν χωρίζονται. Οπότε πρέπει να το πούμε ότι ξέρεις τι, εδώ τελειώνει η εντολή σου και ξανατρέξεις την επόμενη στο επόμενο αρχείο. Και στο επόμενο αρχείο, και στο επόμενο αρχείο. Και πρέπει να την κάνουμε escape για να του πούμε ότι ξέρεις τι, αυτή εδώ αναφέρεται στη find. Αναφέρεται μέσα στην exec μάλλον. Όχι στη find ολόκληρη. Δεν τελειώνει η find εδώ για να ξεκινήσει άλλη εντολή. Τελειώνει η RM, η echo. Συγγνώμη. Τελειώνει η echo για να ξεκινήσει ξανά το loop μέσα στην exec. Εντάξει. Οπότε οι εντολές εδώ πέρα τελειώνουν συνήθως με κάθετο ερωτηματικό. Οπότε το κάνω αυτό. Όλα τα αρχεία my file που έχω εδώ πέρα, λογικά δεν είναι George μέσα. Το my file το my file το σκέτο έχει πολύ πράγμα. Δεν έχει. Μέσα στην εξέγγιση δεν μπορεί να μπει το μεγαλύτερο. Για ποιο λόγο, χωρίς να το βάλεις το μεγαλύτερο, πάλι θα το γράψει. Αφού του λες γράψει αυτό. Όχι. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ πέρα. Είναι ότι να πάρει το μεγαλύτερο. Έχω, δεν μπορεί να κάνει. Αυτό για το κάνουμε πρέπει να κάνουμε τη φόρ, όχι με τη φάρ. Βασικά ξέρω πώς αλλιώς γίνεται. Θα το πούμε παρακάτω. Το συγκεκριμένο θα το κάνουμε σε λίγο. Με την Xarx γίνεται. Με την file εδώ πέρα δεν γίνεται. Αν ήθελα να κάνω κάτι, ας πούμε ότι ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Αυτό εδώ πέρα, αυτός ο χαρακτήρας, μπερδεύει τη find και νομίζω ότι έχει τελειώσει εντολή. Είναι το αποτέλεσμα ολόκληρης της find, το στέλνει σε ένα αρχείο το οποίο λέγεται Angstrap. Ναι. Αυτό έχει γίνει εδώ πέρα. Την έξοδο που πάει να κάνει. Ναι, αυτό έχει γίνει εδώ πέρα. Και νομίζω τελειώνει φάιντ εδώ πέρα. Αυτό συμβαίνει. Έστω ότι ήθελα να μετονομάσω όλα τα αρχεία από MyFile να τα κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, να τα κάνω όλα MyFile κάτι ότι είναι τελεία back. Εντάξει, το κάθε αρχείο που θα βρεις λοιπόν, κάντο κάθε αρχείο τελεία back. Αυτό θα κάνει. Να το. Όλα τα αρχεία myfile έγιναν myfile.back. Εντάξει. Το άλλο με την echo δεν μπορεί να δουλέψει από αυτό εδώ πέρα, αυτή τη βλακία εκεί.
Ναι, γιατί ουσιαστικά εσύ πας το αποτέλεσμα που θα εκτελέσει, πας να το βγάλεις... Ναι, μπορεί να δουλέψει με την ΕΞΕΚ, αν εγώ κάνω αυτό το Echo George, το κάνω πρώτον. Ή Elias, ή το κάνω ένα ξεχωριστό script. Και καλύτερο είναι ξεχωριστό script. Τι άλλο. Event George. Φτιάχνω ένα script. Θα μιλήσουμε για scripts την επόμενη φορά. Echo George, είπαμε. Τι έκανα τώρα εδώ πέρα. Αυτή την εντολή που θέλω να τρέξω, τρέχω αλλού. Την τρέχω ξεχωριστά. Και αν του κάνω παύλα exec. Θα το κάνω και εσύ τελέσιμο. Τώρα αρχικά. Μα. Ναι. Έχει βάλει το τζος στο τέλος. Τι έκανα τώρα, καταλάβατε. Να τρέξει ένα ξεχωριστό script. Ναι. Το οποίο έκανε αυτή τη που ήθελα. Επειδή το μεγαλύτερο μέσα εκεί πέρα μπέρδευε την Defined, το έβαλα σε ξεχωριστό script, το έβαλα τρέξει εκεί. Δηλαδή αυτό το script εδώ, το Append George, έκανε αυτή τη δουλειά που ήθελα να, κάνει, να κάνω μέσα στη Defined, μέσα στην exec. Αλλά επειδή το μπέρδευε, αυτή η ιστορία εδώ πέρα Defined, το έβαλα σε ξεχωριστό αρχείο. Για να μην μπει μέσα στην exec. Να μην φαίνεται μέσα στην exec κάπου. Και έτρεξα την εντολή αυτή έμεσα ουσιαστικά. Εντάξει, θα μιλήσουμε για scripts σε επόμενη, τι να το είμαστε αυτό που μου κάνει τώρα. Λοιπόν, Μικιζάρης θα πούσε. Λοιπόν, exec λοιπόν. Και όσες φορές και τη βάλετε την άγκιστρα, δουλεύουν, δηλαδή, να, αυτό που έκανα προηγουμένως. Άγκιστρα, ξανάγκιστρα, δηλαδή, το αρχείο που βρίσκεις, βάλε το όνομα του εδώ, ξαναβάλε το εκεί. Μια back. Αυτό δεν έκανα. Βρες όλα τα αρχεία και πρόσθεσε το τελεία back στο τέλος τους. Αυτό έκανα ουσιαστικά. Μετακίνησε τα όλα σε αρχεία τελεία back. Λοιπόν... Α, ωραία. Ωραία. Με τι είπα τελειώνουν οι εντολές, τελειώνουν με ερωτηματικό ελληνικό, έτσι. Κάντε το ερωτηματικό ερωτηματικό. Για να τρέξει κι άλλη φορά. Τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Τι λέω. Τι λέτε ότι είναι πιο γρήγορο, πιο οικονομικός προς το σύστημα. Να τρέξω RM my file. Τον τρώω σε πάτησα. RM my file 2, 1. RM my file 2. Αν το κάνω αυτό, θα ψάξει να βρει, όλα τα αρχεία που λέγονται MyFile κάτι και κάθε ένα από αυτά θα τρέξει την RM, ξεχωριστά. Αφού του λέω, να, RM και μετά τελειώνει η εντολή και μετά ξανά το ίδιο το άλλο και μετά ξανά το ίδιο το άλλο και μετά ξανά το ίδιο το άλλο. Αν αντί για ερωτηματικό στο τέλος βάλω το SYN, αυτό που κάνει είναι ότι δεν τρέχει ξεχωριστά την RM για κάθε αρχείο. Βάζει όλα τα αρχεία που θα βρει δίπλα-δίπλα και τρέχει μια RM. Μια φορά την εντολή που βρίσκεται στην exec. Εντάξει. Ως προς το αποτέλεσμα δεν έχει καμία μα καμία διαφορά. Και η μία και η άλλη θα σβήσουν τα αρχεία. Απλά είναι λίγο πιο οικονομικό. Με απίστευτη λεπτομέρεια, αλλά. Όταν έχει χιλιάδες αρχεία και φεύγει. Αν έχει χιλιάδες εκατομμύρια αρχεία, όμως ναι. Σαφώς είναι που θα σου φάει λίγο πιο. Εγώ έτρεξα μια εντολή που ήθελα από 300.000 αρχεία. Για το κοινό, δηλαδή να σβήσω ας πούμε τις 200.000. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, δηλώνοντας, θα το έχει κάνει σε δευτερόλεπτα. Ενώ το άλλο έχει κρατήσει, ξέρω, 10 λεπτά περίπου. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Ότι το μέγεθος της εντολής, μιας γραμμής εντολής,
Δεν είναι πάρα πολλά κάτι από ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ένα kilobyte. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δηλαδή, μια γραμμή εντολής στο Linux μπορεί να είναι το μέχρι τόσους χαρακτήρες. Ναι. Αν είσαι ένα το out που σου βγει παραπάνω από τους χαρακτήρες, θα έχω πει. Ναι, οπότε πάλι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που θες. Ναι, απλά εκεί δεν δίνουν ονόματα. Τα δίλωνα... μάζερ θα τα εκτελούσε στο τέλο, λε μαζί. Ναι. Ναι, ναι, οπότε θα έρθει μια τεράστια γραμμή εντολών, η οποία δεν μπορούσε να χωρέσει τη γραμμή εντολών. Ναι, δίλωνα ένα χαρακτηριστικό για να σβήσω. Ναι. Οπότε. Μειωνόταν πολύ τα αρχεία αυτά. Ναι, δεν χρειαζόταν να δώσω κάθε ένα αρχείο. Έλεγα ότι πάντα σβήσε τελεία τάντε. Ναι. Μια μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή σπάνια χρησιμοποιείται, αλλά μπορεί να. Αν το δείτε, μην πάρει σύνοψη. Η διαφορά είναι ότι τρέχει μόνο μία φορά την εντολή. Το συν σημαίνει ότι βάλει και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο από δίπλα και μετά τρέχει την εντολή. Εντάξει, και με αυτόν τον τρόπο τρέχετε με την exec όποια εντολή θέλετε. Λοιπόν, στα αρχεία που θα βρείτε. Υπάρχει και η OK, η οποία κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά από την exec. Απλά σας ρωτάει για κάθε αρχείο που βρίσκει. Δηλαδή, τι κάνει OK. Αυτό εδώ πέρα προφανώς, το file είπαμε, αυτό θα σβήσει όλα τα αρχεία, έτσι δεν είναι. Όλα τα αρχεία, my file θα τα σβήσει. Αν εγώ του πω exec και του πω OK, OK RM αυτά, θα μου πει για κάθε αρχείο που βρίσκει θα με ρωτάει. Αυτό να το, τι να το κάνω, να το επεξεργαστώ, να τρέξω την exec σε αυτό. Δηλαδή να με ρωτάει, RM my file back. Yes or yes. No. Yes or no. Yes ή οτιδήποτε άλλο βασικά. Αν πατήσει οτιδήποτε άλλο ή όχι. Μόνο αν πατήσει yes θα σβήσει. Το my file back το σβήνω. Το άλλο δεν το σβήνω. Το άλλο δεν το σβήνω. Το άλλο δεν το σβήνω. Για να δει είναι. Το my file back εκεί. Εντάξει, σε ρωτάει ξεχωριστά για κάθε ένα αρχείο. Η OK. Η ίδια δουλειά, αλλά απλά σε ρωτάει. Αν έχεις χιλιάδες αρχεία, είναι λίγο δύσκολο να τα πας σε ένα. Αυτό είναι το κοινό. Εντάξει, αν ξέρεις ότι θα βρεις λίγα αρχεία, 5-10 αρχεία ξέρω εγώ και θες να επιβεβαιώσεις ένα-ένα, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, def. Κάνει μια μικρή διαφορά, ότι αν τρέχω μια find και ψάχνω ταυτόχρονα και καταλόγους και αρχεία, εντάξει, με τι σειρά τα βρίσκει, για προσέξτε λίγο. Find λέει κάτω, βρέχουν τα πάντα που υπάρχουν από εδώ κάτω. Προσέξτε ότι πρώτα μου αναφέρει τους καταλόγους και μετά τα αρχεία που είναι μέσα στους καταλόγους, έτσι δεν είναι. Πρώτα μου αναφέρει το dir2 και μετά το append jaws που είναι μέσα στο dir2. Οπότε εγώ αν πάω να κάνω ένα exec σε αυτά τα output, πρώτα θα εκτελεστεί η εντολή στο dir2 και μετά θα εκτελεστεί στον dir2 append George. Έτσι δεν είναι, με τη σειρά που τα βγάζει. Αν του δώσω και τον depth από δίπλα, πρώτα θα εκτελέσει την εντολή μέσα στα αρχεία που είναι μέσα στους καταλόγους και μετά στον κατάλογο που περιέχουν τα αρχεία. Εντάξει. Μια διαφορά. Το βλέπετε πάει ανάποδα. Αν δώσω τον depth. Πρώτα μου, κάνει, μου βγάζει τη λίστα τα αρχεία και μετά τους καταλόγους. Τα βγάζει ανάποδα. Πριν το dir2 ήταν πάνω από όλα τα άλλα. Τώρα είναι κάτω από όλα τα άλλα. Πρώτα θα εκτελεστεί μέσα στα αρχεία και μετά μέσα στον αντίστοιχο κατάλογο που είναι όλα τα αρχεία. Εντάξει. Υπάρχει η max depth. Η οποία κάνει το άλλο. Ότι βρες μου αρχεία ή καταλόγους τα οποία βρίσκονται σε τόσο βάθος. Δηλαδή, θέλω να βρω αρχεία μόνο στον τρέχον κατάλογο και σε κανέναν άλλον κατάλογο προς τα κάτω. Δηλαδή, είμαι στο home μου, είμαι στο home και θέλω να βρω τα αρχεία που είναι μόνο μέσα εδώ. Αν του δώσω σκέτο αυτό, θα μου δείξει και όλους τους καταλόγους που είναι από εδώ κάτω. Ο χαμός. Αν του βάλω όμως, αυτό. Αν του βάλω όμως max depth 1, του λέω μόνο σε βάθος 1, δηλαδή, στον τρέχον κατάλογο μόνο. Βρες αρχεία στον τρέχον κατάλογο. Μην πας παρακάτω. Ή Max Depth 2, βρες μόνο στον τρέχον κατάλογο και στους καταλόγους που είναι στον τρέχον κατάλογο. Όχι σε καταλόγους των καταλόγων.
μην πας παρακάτω. Εντάξει. Μην ψάξεις όλα τα αρχεία. Και αντίστοιχα υπάρχει και η mean depth, αν κάνει το ανάποδο, δηλαδή ψάξει από τόσο βάθος και πάνω. Οκ. Προφανώς μπορούμε να τους συνδυάσουμε και να πούμε ότι, ξέρεις τι, βρες μου από τόσο βάθος μέχρι τόσο βάθος. Δηλαδή από βάθος 4 μέχρι βάθος 5, ό,τι υπάρχει. Και θα σας δώσει μόνο τους καταλόγους και τα αρχεία που είναι σε αυτό το βάθος προς τα κάτω. Αντιληπτό. Υπάρχει και η mount, το όρισμα στη mount, το οποίο, τι γίνεται εδώ πέρα, επειδή μπορεί να προσάρτηση συσκευών, ουσιαστικά μπορείτε να προσαρτήσετε συσκευές οπουδήποτε θέλετε. Δεν προσαρτούνται κάπου. Ναι, μένε, ok, τα διάφορα γραφικά συστήματα κτλ. Προσαρτούν τις συσκευές που βάζετε στο media. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να τις προσαρτήσετε εσείς όπου θέλετε, αν το θελήσετε. Δηλαδή μπορεί μια συσκευή να τη βάλετε μέσα στο home σας. Και από τη βλέπετε εκεί πέρα. Δηλαδή μπορώ εγώ μια συσκευή να την πάρω να προσάρτηση στο home George USB. Επειδή έτσι θέλω. Εντάξει. Αν βάλω το Pavla Mount, του λέω ότι ξέρεις τι, ναι ψάξε μέσα εκεί, αλλά αν βρεις άλλη συσκευή, μην μπεις εκεί μέσα. Μόνο στο σκληρό δίσκο αυτόν, στο δίσκο αυτόν. Σε κανέναν. Εντάξει. Α, μα τον έχεις προσαρτημένο, ας πούμε. Αν τον έχεις προσαρτημένο, ναι. Ας προσαρτήσω, ας κάνω κάτι. Για να δούμε. Με το media θα το κάνω τώρα. Βάζω το στικάκι. Δεν έχω αυτόματο προσάρτηση, το κάνω προσάρτηση εγώ. Υπάρχει μια εντολή, πείμα από τέλος πάντων. Είναι η DVSDB1. Τώρα έχω κάνει προσάρτηση στην, το στικάκι μου. Αν το δείτε, να το. Είναι προσαρτημένο στο media SDB1. Εντάξει. Αν κάνω find κάθετος media, θα μου βρει προφανώς το στικάκι και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο στικάκι. Έτσι δεν είναι. Και όλα τα αρχεία που υπάρχουν και μέσα στο media. Προσέξτε ότι υπάρχει και ένα MMC-BLK, αυτό είναι μια καρτούλα SD που έχω εδώ πέρα. Την έχω μέσα, υπάρχει και αυτή η συσκευή στο media. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αν όμως του πω Pavla Mount, δεν θα τρέξει, δεν θα μου ψάξει να μου βρει μέσα στο στικάκι. Γιατί το στικάκι είναι άλλο σύστημα αρχείο. Εντάξει, πες το. Δηλαδή βάζουμε Fight, Pav, μετά Pavla Mount και μετά το αρχείο που ψάχνουμε. Ακριβώς όπως το κάνεις Pavla Mount στο τέλος. Στο τέλος. Ή στο τέλος ή ανάμεσα κάπου, οπουδήποτε. Δηλαδή, όπου βάλεις όλα τα υπόλοιπα τα ορίσματα, βάζεις και αυτό κάπου ανάμεσα. Και μπορείς να το συνδυάσεις με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Δεν ψάχνει σε άλλα συστήματα αρχείων. Και αυτό γιατί γίνεται. Γιατί το σύστημα αρχείων μπορεί να μην είναι ένα στικάκι που έβαλα εδώ πέρα. Μπορεί το σύστημα αρχείων να είναι ένα σύστημα αρχείων το οποίο βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά. 500.000 χιλιόμετρα μακριά ακόμα. Όχι, πολύ είναι αυτό. Αυτό είναι στο φεγγάρι. 10.000 χιλιόμετρα μακριά. Έχει προσαρτήσει ένα. Όπου μακριά. Ένα network drive, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ναι. Από εκεί δεν θες εκεί να ψάχνει τίποτα. Εκεί δεν θες να ψάξει, θα κάνει 40 ώρες να το ψάξει. Οκ. Okay. Άρα χρησιμοποιείς το mount. Ας πω κάτω στο και P-Mount και P-Mount τα τρέχει σαν χρήστη. Σαν χρήστη τα τρέχει. Είδες αυτό είναι καλό. Καλό αυτό. Ναι, το mount θα ήθελα να είναι μια μερούτη. Υπάρχει λοιπόν mount, πέρα από τη δουλειά. Υπάρχει no leaf, χρήσιμη. Η find χρησιμοποιεί ένα κώδικα, έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι βελτιστοποιημένος για τα συστήματα αρχείων που χρησιμοποιεί το Unix. Γενικότερα Unix. Εντάξει, το Linux και οτιδήποτε άλλο. XFS, JFS κτλ. Αν χρειάζεται να ψάξουμε σε δίσκους NTFS και VFAT κτλ., καλά θα είναι να βάζουμε αυτό για να μας βγάζει πιο πιθανό τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς θα βάλει 45.000 ώρες. Και μπορεί να μας βγάλει σωστά αποτελέσματα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δεν έχω τα και συστήματα αρχείων, δεν ξέρω και πολύ. Τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά το ξέρω ότι. Κάτι πάει στραβά. Το στικάκι σου δηλαδή είναι. Το στικάκι αυτό το συγκεκριμένο είναι VFAT. Ναι, έχεις δίκιο, είναι VFAT. Είναι το μοναδικό που έχω που να είναι VFAT. Εντάξει, είναι για λόγους γιατί μπορεί να το χρειαστείς να το βάλεις κάπου. Ναι.
Αλλιώς δεν θα ήταν διφάτη. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει πολλά ακόμα fight. Εντάξει, πραγματικά έχει πάρα πολλά ακόμα. Ψάξτε μέσα στο man page για να δείτε. Δηλαδή από ορίσματα κτλ. Όπως είδαμε με το χρόνο κτλ. Έχει πάρα πολλά. Και υπάρχει και η exec deal και υπάρχουν διάφορα ακόμα. Λίγο μπήκα στο man page, είναι τεράστιο. Τεράστιο, ναι. Εντάξει, αυτά που σας είπα εγώ, όσο πολλά και να σας φάνηκαν, είναι ένα κομμάτι. Αυτό που δεν θυμάμαι, αυτό που δεν θυμάμαι, γιατί το σκέτομαν θα δώσεις, είναι, βγάζει το ουσίως βασικό, αλλά υπάρχει μια παραεντολή που σε βγάλει το πλήρης. Info λες τώρα εσύ, δεν έχουμε όλα info. Εγώ δεν έχω υπάρχει παραεντολή το οποίο υπάρχει info. Βγάζει το πλήρης man page, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς είναι. Το πλήρης είναι το man. Εσύ μιλάς για την info και αρκετά προγράμματα έχουν και man page, έχουν και info page. Το info page συνήθως είναι, έχει, όπου υπάρχει, είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το man page. Και έχει και οι info pages έχουν και δυνατότητες με links μεταξύ σελίδων κτλ. Μια γλώσσα σαν την HTML, ας πούμε, εντάξει. Και μπορείς να βάζεις links και μεταξύ των man pages και των info pages κτλ. Ναι, συνήθως εκεί πέρα έχουν περισσότερο, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν πολύ. Ναι, γιατί συνήθως αυτό που χρειάζεται να δεις στο man υπαρκεί για να καταλάβεις το τι. Ναι, μισό. Να δούμε, δεν θυμάμαι αν έχω κάνει εδώ πέρα. Μισό. Να, αυτό είναι το, η εντολή ΑΣ. Λέει όλα αυτά εδώ πέρα και έχει και overviews και μπορείς να πας εκεί πέρα και να σου πάει μέσα στο overview. Έχει, είναι ουσιαστικά links, το είδατε. Πάτησα εκεί πέρα και μου το έκανε. Και μπορώ να πάω και στο symbols, enter. Μου πήγε μέσα εκεί πέρα. Είναι σαν ιστοσελίδες, σαν ένα πράγμα περίπου. Σε τέρμινο. Σε τέρμινο. Είναι οι info pages. Υπάρχουν για αρκετά από τα προγράμματα που ενδεχομένως να έχετε μέσα, δεν είναι πια όλα. Εντάξει. Δηλαδή, π.χ. ξέρω παράδειγμα ότι το Debian έχει κανόνα ότι δεν υπάρχει ποτέ κανένα πρόγραμμα το οποίο να μην έχει man page. Δηλαδή, για να πει ένα πακέτο στο Debian να υπάρχει στα αποθετήρια, θα πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν το έχει κάνει ο original developer, αυτός που το πακετάρει για το Debian θα πρέπει να φτιάξει ο ίδιος man page, αλλιώς δεν πρόκειται να μπει το πακέτο ποτέ στο Debian. Εντάξει, man page θα πρέπει να έχει. Info page δεν είναι απαραίτητο. Man page δηλαδή θα υπάρχει πάντα. Περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες... Ναι, είναι πιο βαθύ. Συνήθως είναι πιο βαθύ, γιατί έχει τη δυνατότητα για πολλαπλές σελίδες κτλ. Που είδες ότι άλλη σελίδα να έχεις για το πώς εκτελείται, άλλη σελίδα να έχεις για το τι αποτελέσματα βγάζει κτλ. Λοιπόν... Έχω κι άλλα, αλλά μάλλον να σου βλέπω πολύ θέλεις, οπότε δεν. Next time. Αλήθεια, είχα την πάση κι άλλα.